Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην εκπομπή του All About Aris. Εδώ είμαστε στο Λίμπερο στους 107 και 4 μέχρι τις 7 μαζί σας. Σήμερα Τετάρτη, 21 του μήνα, 21 του Φλεβάρη. Με Χρήστο και όσοι είμαστε πίσω από την κονσόλα του ήχου. Και θα δούμε μέχρι και τις 7 πως έχει και την όμαυρη επικαιρότητα σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ κατά κύριο λόγο. Με κάποιες εξελίξεις που υπάρχουν στο μπάσκετ, με το ποδόσφαιρο να ετοιμάζεται για τις υποχρεώσεις πλέον στο δεύτερο γύρο που ξεκινάει την Κυριακή κόντρα στον Εγινιακό. Παιχνίδι με το οποίο ανοίγει η αυλαία για το δεύτερο μισό του πρωταθλήματος. Όλα αυτά θα δούμε μέχρι και τις 7. Εσείς, αν θέλετε να επικοινωνείτε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε πάνω μέσω μηνυμάτων. FM κενό, γράφετε αυτό που θέλετε και στη συνέχεια αποστέλλετε το μήνυμά σας στο 54526. Το ποδόσφαιρο, η ομάδα συνεχίζει κανονικά την προετοιμασία της, δίχως ιδιαίτερα προβλήματα, αν εξαιρέσει κανείς φυσικά το γεγονός ότι ο Κάσος δεν θα είναι διαθέσιμος για ένα δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι, από το επόμενο όμως θα επιστρέψει. Ο Διαμαντόπουλος επιστρέφει, εξέτησε την ποινή του, προληπτικά μένει εκτός ο Σόουζα, τον οποίο θα είδατε και στο τελευταίο μάτς ότι κάποια στιγμή προς το μισό περίπου του δεύτερου μηχρόνου άρχισε να παραπονιέται για κάποιες ενοχλήσεις. Τελικά έβγαλε το παιχνίδι, αλλά παραμένει εκτός περισσότερο για προληπτικούς λόγους ο Πορτογάλος, ο οποίος έχει κάνει σχεδόν όλες τις συμμετοχές από το ξεκίνημα της σεζόν, και επειδή ακριβώς είναι και αρκετά επιβαρημένος, έκρινε η τεχνική ηγεσία ότι αυτές τις πρώτες μέρες εβδομάδας καλό είναι να ακολουθήσει ατομικό πρόγραμμα για να μην το επιβαρύνει και να είναι κανονικά στη διάθεση του προπονητή για το μάτς με τον Εγινιακό. Ένα παιχνίδι σε ένα δύσκολο γήπεδο, σε μια δύσκολη έδρα. Θα παίξει ρόλο και ο καιρός, δηλαδή καιρικές συνθήκες, πώς θα είναι το γήπεδο. Είναι ένα μικρό γήπεδο. Είναι νομίζω το πιο ιδιαίτερο γήπεδο στην κατηγορία το συγκεκριμένο. Και παίζουν δηλαδή πολλά πράγματα ρόλο. Δεν φτάνει να είσαι μόνο η καλύτερη ομάδα. Πρέπει να έχεις και την τύχη με το μέρος σου. Να εξαρτάται και, επαναλαμβάνω, και από τις καιρικές συνθήκες που συναντήσει η ομάδα την Κυριακή στο παιχνίδι αυτό. Αλλά όπως και να έχει, είναι ένα παιχνίδι που προγραμματίζεις να το κερδίζεις. Όταν κάνεις τον προγραμματισμό σου δηλαδή και τους υπολογισμούς σου, είναι ένα παιχνίδι στο οποίο έχεις βάλει 3 βαθμούς της νίκης. Όσο υπερβολικό και αν ακούγεται και αυτό, ακόμη πριν καν ξεκινήσει το match. Διότι και μόνο την διαφορά στη βαθμολογία να δείτε, θα καταλάβετε τι εννοώ. Βέβαια, είναι μια διαφορετική ομάδα ο Εγινιακός. Είναι μια πολύ καλύτερη ομάδα σε σχέση με αυτή που αντιμετώπισε ο Άρης το πρώτο γύρο του πρωταθλήματος και συγκεκριμένα στην πρεμιέρα, και είναι το ευρύ 5-0 που ήταν και παραμένει η πιο ευρία νίκη του Άρη φέτος στο πρωτάθλημα. Είναι μια άλλη ομάδα και το έδειξε και το διπλό που έβγαλε την προηγούμενη εβδομάδα κόντρα στην Παναχαϊκή στην Πάτρα. Είναι δυσκολοκατάβλητη στην έδρα της και θέλει πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Και το κλειδί για τον Άρη από εδώ και πέρα στις υποχρεώσεις του, επειδή ακριβώς έχουμε ένα ολόκληρο γύρο, δεν θα πρέπει να βιαζόμαστε, είναι προσοχή, σοβαρότητα, καμία χαλαρότητα εκ μέρους των ποδοσφαιριστών και όλων όσων απαρτίζουν το ποδοσφαιρικό τμήμα, ούτως ώστε ο Άρης να κάνει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα αυτή τη συγκομιδή που πρέπει και να καθαρίσει και μαθηματικά σιγά σιγά την άνοδο. Βέβαια, πολλά θα εξαρτηθούν και από το σαββατιάτικο παιχνίδι. Η Παναχαϊκή πηγαίνει να παίξει με τα Τρίκαλα σε ένα, μάλλον το πιο σημαντικό μάτς αυτής της αγωνιστικής στην Football League, από το οποίο θα εξαρτηθούν αρκετά πράγματα. Και λέω θα εξαρτηθούν αρκετά πράγματα, διότι εάν η Παναχαϊκή ιτηθεί από τα Τρίκαλα, τότε νομίζω ότι μένει πάρα πολύ πίσω και βάζει και τα Τρίκαλα στην διεκδίκηση της δεύτερης θέσης, υπό προϋποθέσεις φυσικά, που θα σημαίνει ότι είναι κάτι εύκολο για τα Τρίκαλα γιατί έχουν χάσει πολύτιμο έδαφος, αλλά θα συνεχίσουν να είναι ενδιαφερόμενα, θα συνεχίσουν να το πιστεύουν, θα συνεχίσουν να το παλεύουν εφόσον κερδίσουν το Σάββατο την Παναχαϊκή, η οποία κάνει μια κοιλιά, κάνει μια κάμψη, είναι εμφανές αυτό στα τελευταία παιχνίδια, και ο Άρης οφείλει να το εκμεταλλευτεί αυτό, διότι απλά μαθηματικά είναι, κερδίζοντας εσύ την Κυριακή τον Εγινιακό. Και αν την προηγούμενη μέρα, εγώ λέω και ισοπαλία να φέρει Παναγιά, να μην χάσει τα Τρίκαλα, πάμε ήδη σε διψήφιο αριθμό τη διαφορά, δηλαδή 10 βαθμούς. Μια πάρα πολύ ικανοποιητική διαφορά, μια διαφορά ασφαλείας που δίνει ένα μαξιλαράκι στην ομάδα. Εάν φέρει ισοπαλία, 10. Αν χάσει, 11. Ούτως, όπως και να έχει. Εάν δεν κερδίσει Παναγαϊκή, πάμε σε διψήφια διαφορά. Τώρα θα είναι 10, θα είναι 11, με την προϋπόθεση φυσικά ότι ο Άρης θα επικρατήσει του Εγινιακού στο Εγίνιο της Πιερίας την Κυριακή το μεσημέρι. Και νομίζω δεν είναι και τηλεοπτικό το μάτς, δεν είναι.
Είναι στο web. Ναι, δεν είναι απευθείας πάλι αυτό εννοώ. Είναι πάλι μέσω του web. Έχουμε χρόνο βέβαια μέχρι την Κυριακή για το παιχνίδι αυτό. Δεν νομίζω ότι, αν και είναι Τετάρτη ακόμη, θα αλλάξουν συγκλονιστικά πράγματα στην ομάδα. Ομάδα που κερδίζει, ομάδα που παίζει καλά στα τελευταία παιχνίδια. Δεν υπάρχει λόγος να αλλάξει κιόλας, να διαφοροποιηθεί η ενδεκάδα. Ίσως μια αλλαγή να είναι ο Διαμαντόπουλος αντί του Μπαστακού στην επίθεση. Λογικό. Ίσως είναι μια αυτή μια αλλαγή. Από τη στιγμή που ο Πιτσιρικάς σε αυτά τα τρία μάτς που έχει παίξει, φαίνεται το παιδί λίγο έξω από τα νερά του, λίγο αγχωμένος. Εντάξει, είναι και λίγο βαρύ το φορτίο που υπομίζεται ο Μπαστακός. Είναι 21 ετών. Προέρχεται από σχετική απραξία το τελευταίο εξάμηνο. Δεν έκανε πολλές συμμετοχές στον Ατρόμητο. Δεν είχε δηλαδή σοβαρό αγωνιστικό ρυθμό. Και με διωγγωμένο το πρόβλημα το επιθετικό του Άρη και με πολλή κουβέντα γύρω από αυτό το ζήτημα, καταλαβαίνετε τώρα ότι στην πλάτη του αυτομάτως έπεσε πάρα πολύ μεγάλο βάρος. Και δεν ξέρω αν είναι σε θέση να το σηκώσει ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Σε αυτές τις περιπτώσεις βοηθάει το να πετύχει ένα γκολ. Δεν το έχει πετύχει μέχρι στιγμής, για να λυθούν λίγο και τα πόδια του, να του φύγει λίγο αυτό το βάρος και φαίνεται λίγο σφιγμένος ο συγκεκριμένος. Και δεν αποκλείεται, επαναλαμβάνω, την Κυριακή να δούμε το Διαμαντόπουλο αντί του συγκεκριμένου, αντί του νεαρού, και το να καθίσει για πρώτη φορά στον πάγκο. Το λογικό αυτό είναι. Λογική, να ξεκινήσει με τον Διαμαντόπουλο, ο οποίος και πήρε ανάσες, ξεκουράστηκε στο προηγούμενο παιχνίδι. Και πήγε καλά με τον Πανσεραϊκό, έχει αυτοπεποίθηση και πάλι, που την είχε χάσει μετά από όσα έγιναν στο παιχνίδι με τη Βέρεια. Γι' αυτό νομίζω ότι κάτι τέτοιο έδειχνε και ο πανηγυρισμός του κατά κάποιο τρόπο, έτσι. Αυτό που έκανε ότι δεν βλέπει κτλ. Και ταιριάζει και πολύ καλύτερα για εκτός έδρας παιχνίδι ο Διαμαντόπουλος. Δηλαδή ο Διαμαντόπουλος ως παίκτης νομίζω ότι αυτό ακριβώς είναι. Μπορεί να βοηθήσει πολύ περισσότερο σε εκτός έδρας παιχνίδια, όχι μόνο σκοράροντας ο ίδιος, αλλά δημιουργώντας και προϋποθέσεις ο ίδιος για να πετύχουν οι συμπαίκτες του γκολ. Και θυμίζω βέβαια και το τι έγινε στο Ηράκλειο με τον Εργοτέλη, και το τι έγινε στην Δράμα, και το τι έγινε σε πολλά ακόμα παιχνίδια που έπαιξε το ρόλο του. Επαναλαμβάνω ότι είναι πολύ ιδιαίτερο το γήπεδο αυτό, επειδή εντάξει, το έχουμε επισκεφτεί τα τελευταία χρόνια. Είναι πολύ στενό, είναι πολύ μικρό. Ο αγωνιστικός χώρος σε όχι καλή κατάσταση, ειδικότερα όταν δεν είναι καλός και ο καιρός. Και για μένα το κλειδί θα είναι πρωτίστως ο αγωνιστικός χώρος, δηλαδή σε τι κατάσταση θα είναι την Κυριακή. Όπως και να έχει, για μια μάχη βλέπω να πηγαίνει η ομάδα στο μάτς αυτό την Κυριακή. Ο Αγιανακός, ο οποίος έχει δύο συνεχόμενες νίκες, βρίσκεται πλέον πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού, είναι σε καλό φεγγάρι όπως είπες και εσύ. Ναι, είναι καλά. Εντάξει, δεν νομίζω ότι παρόλα αυτά θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι φαβορή για το παιχνίδι, ότι έχει πολλές δυνατότητες να κοντράρει τον Άρη. Θα πάει στον κλεφτοπόλεμο, δηλαδή και ένα βαθμό να πάρει, που για τον Άρη θα είναι απώλεια οι δύο βαθμοί, ενώ για τον Αιγινιακό το ισόπαλο αποτέλεσμα θα είναι ένας πάρα πολύ καλός πόντος στην προσπάθεια που κάνει για την παραμονή του στην κατηγορία. Εδώ υπάρχει καλό και κακό. Το καλό για τον Άρη είναι ότι δεν έχει την πίεση που σε αυτά τα παιχνίδια οι ομάδες αυτές τη βγάζουν με πάθος, με πολύ τσαμπουκά, με ξύλο κτλ. Όχι, δεν θα παίξουν έτσι θα παίξει πάλι. Αλλά όπως και να το κάνουμε, δεν έχει αυτή τη δημιουργική πίεση ο Αιγινιακός. Από την άλλη, υπάρχει το αρνητικό ότι έχουν μια πάρα πολύ καλή ψυχολογία και αυτοί. Έχουν αρχίσει να πιστεύουν στα πόδια τους. Βέβαια, για τον Άρη, ήδη ο Αιγινιακός έχει κάνει κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Πήρε το διπλό μέσα στην Πάτρα. Έκοψε 3 βαθμούς από την Παναχαϊκή. Και νομίζω ότι αυτό στην πορεία του πρωταθλήματος, τέτοιες γκέλες δηλαδή που έχει κάνει η Παναχαϊκή, πλέον αρχίζουν και μετράνε πάρα πολύ. Ήδη βρίσκεται 8 βαθμούς από τον Άρη. Με δεδομένη και τη νίκη που έχει ο Άρης, βέβαια εκκρεμεί το παιχνίδι στην Πάτρα, στην ουσία είναι 9 η βαθμή αυτή. Γιατί μέχρι στιγμής ο Άρης έχει την ισοβαθμία και αν δεν χάσει την Πάτρα θα έχει την ισοβαθμία μέχρι το τέλος. Όλα αυτά συνθέτουν κάποιους παράγοντες που ευνοούν τον Άρη και μπορούν να τον οδηγήσουν στην 8η εκτός έδρας νίκη του. Έχει 7 μέχρι στιγμής και μια ισοπαλία.
Και φετινή στιγμή έχει δύο ισοπαλίες στην έδρα του ο Άρης. Ο Αιγινιακός, ο οποίος στο Αιγίνιο είναι αρκετά καλός μετά από ένα πολύ κακό ξεκίνημα. Νομίζω έχει βελτιωθεί ιδιαίτερα, έχει κάνει και ανατροπές, έχει πάρει αποτελέσματα, έχει πάρει νίκες. Γενικά είναι πολύ επικίνδυνος, όπως βλέπουμε στην κόντρα, έχει παίχτες, έχει πάρει παίχτες. Και αυτός ο Σοφιάνης, σωστά το λέω. Σοφιάνης, ναι. Αυτός είναι μεταγραφή του Ιανουαρίου. Γενικότερα έχει ένα αξιόμαχο σύνολο, που αν βάλουμε και τις συνθήκες αγώνες που περιέγραψε λίγο πριν ο Αλέξης, το μάτς δεν είναι εύκολο. Βέβαια, εγώ περιμένω, πέρα από την απαγόρευση που υπάρχει, θα το δούμε και αυτό, θα υπάρξει απαγόρευση μετακίνηση των οπαδών του Άρη στο Αιγίνιο. Δηλαδή, είναι σαν να λέει ο κύριος Βασιλιάδης, απαγόρευση, δεν μπορούν να πάνε οι οπαδοί του Ολυμπιακού από του Ρέντι στο Καραϊσκάκι. Δεν μπορούν να πάνε οι οπαδοί του ΠΑΟΚ από την Νεάπολη στην Τούμπα. Δεν μπορούν να πάνε οι οπαδοί του Ηρακλή από τις 40 εκκλησίες στο Καφτατζόγλιο. Κάτι τέτοιο είναι το αντίστοιχο με το Αιγίνιο, που βέβαια είναι δίπλα, που ακόμα και οργανωμένη εκδρομή να γίνει, θα μπει πούλμαν για να πάνε. Μην πω, θα μπουν σε ταξί και θα πάνε. Εντάξει, νομίζω 1000 άτομα χωράει το γήπεδο αυτό. Πολύ μικρό, μία κερκίδα έχει μόνο. Στη μία άκρη τοποθετούνται και αριστερά ή δεξιά, όπως το βλέπεις, αριστερά όπως κάθεσαι, οι φιλοξενούμενοι οπαδοί. Είναι ένα πάρα πολύ ιδιαίτερο γήπεδο. Νομίζω ότι είναι, εντάξει, το μικρότερο με διαφορά και στην κατηγορία. Έτσι. Θα είναι γεμάτο με φίλους του Άρη, φυσικά. Και θα... Το μάτς με τον Ιγενειακό του σφυρίξει ο κ. Μπαλατσούκας από την Θεσπρωτεία. Η βοηθή και ο τέταρτος μας έχουν αφήσει με παράπονα. Νομίζω είναι το παιχνίδι που με ο Μπαλατσούκας δεν μας λέει και κάτι. Οι δύο βοηθοί είναι ο Τζιαμπάσης και ο Τζιουβάρας. Ο Καρατέρπος είναι τέταρτος διαιτητής. Αν θυμάμαι καλά, είναι αυτό που ήταν που είχε εκνευρίσει το Σπανό στο Άρης Καλυθέα. Με τα σφυρίγματά του, θα είναι τέταρτος τώρα. Εντάξει, ο Θεσπρωτεία νομίζω δεν μας έχει ξανασφυρίξει σε άλλο παιχνίδι. Έχουμε συνεχόμενες κακές διαιτησίες για τον Άρη. Σε κάθε παιχνίδι υπάρχει ένα πέναλτι στα 4 τελευταία μάτς που δεν δόθηκε, και offside που δεν υπάρχουν, είναι κανονικά goal και τα δίνουν offside. Ας ελπίσουμε αυτή τη φορά να μην υπάρχει τίποτα τέτοιο, να τελειώσει το παιχνίδι κανονικά και να πάρει ο Άρης βέβαια και τους 3 βαθμούς της νίκης, να φτάσει στους 48 και να συνεχίσει αυτή την πορεία πρωταθλητισμού που κάνει στη δεύτερη κατηγορία βέβαια, και όχι εκεί που θέλουμε όλοι να βρίσκεται. Εσύ, μετά από τον Αχαρναϊκό, είναι πολύ πιθανό να αποχαιρετήσει το πρωτάθλημα της Football League Βέρεια, καθώς σήμερα οι παίκτες δεν προπονήθηκαν, μάζεψαν τα πράγματά τους και έφυγαν, και από ό,τι φαίνεται το μόνο που απομένει είναι να σταλεί και επίσημα το έγγραφο από την ΠΑΕ Βέρεια της περί απόσυρσης από το πρωτάθλημα. Δεν χρειάζεται να σταλεί. Τρώει ένα τρίτο μηδενισμό και αποβάλλεται αυτοδίκαια. Αυτό λέει ο κανονισμός. Ότι στις 3 έχουν ήδη 2 οι αφαιρέσεις βαθμών. Μένει άλλο ένα, άλλος ένας, που νομίζω ότι έτσι θα γίνει κιόλας. Σιγά μη στείλουν και έγγραφο. Και θα αποβληθεί από το πρωτάθλημα η Βέρεια, παρά την σημαντική νίκη που πέτυχε με 3-1 επί του Πανεγιάλιου. Μάλλον θέλει να τον πάρει μαζί στην κατηγορία η Βέρεια. Ο Πανεγιάλιος, ο οποίος θυμίζω ήταν μία από τις δύο ομάδες που το καλοκαίρι πήραν άδεια με την πρώτη. Αλλά δείτε πώς εξελίσσεται η κατάσταση. Ναι. Πάμε στο break των 5:30 και θα επανέλθουμε φυσικά με πολύ, πολύ, πολύ περισσότερο Άρη. FM και ενώ αυτό που θέλετε να γράψετε και αποστολή στο 54526, επικοινωνείτε μαζί μας. Για το φίλο που ρωτάει τι γίνεται με την επιτήρηση και τα λοιπά. Η επιτήρηση, λοιπόν, η προθεσμία είναι μέχρι τις 28 του μήνα, δηλαδή μέχρι την επόμενη Τετάρτη. Πρέπει οι ομάδες να καταθέσουν τα χαρτιά τους, είτε εξοφλήσεις ή διακανονισμούς για το τρίμηνο για το οποίο ελέγχονται όσον αφορά την επιτήρηση. Ανά τρίμηνο θα είναι η επιτήρηση, δηλαδή το πρώτο τρίμηνο αυτό μέχρι το 31 12 του 2017. Το επόμενο στάδιο είναι
το τρίμηνο μέχρι 31 Μαρτίου και μετά μέχρι 31 Ιουνίου. Δηλαδή η αγωνιστική σεζόν κλείνει, περιλαμβάνει την αγωνιστική σεζόν. Η επιτήρηση, αυτό το νέο φασούλι που μας έβγαλε η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία. Και εντάχει να πω ότι πρέπει να έχεις ή εξοφλήσει ή διακανονίσει οφειλές προς ποδοσφαιριστές, τεχνικό team, προσωπικό και τα λοιπά, όλο αυτό που λέμε ποδοσφαιρικό τμήμα δηλαδή, ή αν υπάρχουν οφειλές προς άλλες ομάδες, νομίζω ο Άρης δεν έχει τέτοια οφειλή, και να είσαι συνεπής, δηλαδή ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος. Αυτά ζητάει, δεν θέλει κάτι παραπάνω, θέλει μια εικόνα δηλαδή για το πώς είναι η οικονομική κατάσταση κάθε ποδοσφαιρικής ανώνυμης εταιρείας. Και σύμφωνα με την ΕΠΟ, για τις ομάδες οι οποίες δεν θα είναι συνεπείς, θα εμφανίσουν κενά δηλαδή στους φακέλους τους, στην επιτήρηση, οι ποινές ποικίλουν, δηλαδή είναι από χρηματικό πρόστιμο, από απαγόρευση μεταγραφών μέχρι αφαίρεση βαθμών στις βαριές περιπτώσεις. Εκεί δηλαδή που ο φάκελος δεν είναι πληρωμένο τίποτα. Δεν είσαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος, χρωστάς και δεν έχεις διακανονίσει, δεν έχεις κάνει τίποτα. Σε αυτές τις περιπτώσεις προφανώς ισχύει η περίπτωση της αφαίρεσης βαθμών. Τις ποινές ποιος θα τις επιβάλλει? Υπάρχει μια επιτροπή διαφορετική. Ναι, σε πω. Μάλιστα. Άρα που θα κρίνει και ποια θα είναι η βαρύτητα της? Ναι, προφανώς. Μπορεί, ας πούμε, να χρωστάει ο Άρης ένα χιλιάρικο, να χρωστάει η Όφη 55 και να φάνε την ίδια ποινή. Τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω πότε φορά ισχύει του. Ναι, είναι λίγο περίεργη. Παραλαμβάνω, αυτά είναι τα στοιχεία που ζητάει. Αυτά είναι, δεν ξέρω αν θα πάρει άλλη παράταση. Εσύ οφείλεις πάντως, όπως και όλες οι ΠΑΕ, αυτή τη στιγμή δεν ξέρουμε κάτι για παράταση. Οφείλεις λοιπόν ως ΠΑΕ Άρης, γιατί ο Άρης μας ενδιαφέρει, να είσαι στις 28 του μήνα ενήμερος σε όλα αυτά. Δηλαδή να έχεις ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. Δύο βασικές εκκρεμότητες έχει ο Άρης για να ξέρει ο κόσμος αυτή τη στιγμή. Τον Τάτο, 18 χιλιάρικα στον Τάτο, 35 χιλιάρικα στον Ήλιτς. Παραπάνω νομίζω στον Τάτο. 18 και 35. Κάτσε, 25 και 18, 43 δεν κάνει. 18. Μπας περιπτώσει είναι... Περίμενε, 20 και 40, 60 χιλιάρικα στους δύο τα βάλω, βάζω και 5 χιλιάρικα εγώ να τα πάρω. Δεν χρειάζεται να μπαίνουμε σε πάρα πολλές λεπτομέρειες, είναι οικονομικής φύσεως, ούτε να κάνουμε τους λογιστές. 3-4 στο πίντο, κάτι τέτοιο. Είναι κάποιες υποχρεώσεις προς κάποιους ποδοσφαιριστές πρώην της ομάδας, δεν μιλάμε για νυν. Και γύρω στο κατοστάρικο. Ίσως και λίγο παραπάνω. Προκειμένου. Και λέω παραπάνω γιατί είναι και η δόση στην εφορία και τα λοιπά, η οποία κάθε μήνα πρέπει να καταβάλλεται με βάση τη ρύθμιση που έχει κάνει ο Άρης, προκειμένου να μπορέσει να κάνει μεταγραφές το Γενάρη. Δεν είναι στην επιτήρηση απλά αυτό. Είναι ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα. Έχει τώρα. Μέχρι 28 Φλεβάρι, δεν λες. Ή λες μετά. Γιατί η δόση επόμενη 3 Μαρτίου της εφορίας. Ναι, θα πρέπει να το πληρώσεις αυτό, θα το κάνεις και μετά θα πρέπει να έχεις κάνει και μέχρι 31 Τρίτου που είναι η αδειοδότηση. Ναι, αυτό όμως είναι το δεύτερο στάδιο. Μετά. Ενώ για να καταλάβω, ο φάκελος δεν πάει μέχρι 28. Ναι. Ή μετά, και μετά πρέπει να συνέπεις πάλι. Απλά προσπαθώ να καταλάβω να συγκεντρώσω. Αν είσαι ενήμερος το Φεβρουάριο, ρε παιδί μου, προφανώς αυτό θα κοιτάξει. Είσαι, αφού την πήρες την προηγούμενη. Το Γενάρη την πήρες για να κάνεις μεταγραφές. Άρα είσαι. Ήσουν σίγουρα το Γενάρη, τώρα δεν ξέρω μέχρι πότε ισχύει. 25 Ιανουαρίου την πήρες. Έχεις κάνει μια ρύθμιση και πρέπει κάθε μήνα να καταβάλεις ένα ποσό. 22.500. Δηλαδή το Φλεβάρι πρέπει να καταβάλεις αυτό που λες ένα ποσό για να είσαι αυτό. Θα το καταβάλει η ΠΑΕ. Και όλο αυτό μαζί, εφόσον το τακτοποιήσει, νομίζω ότι δεν θα υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Και βοηθάει, ξέρετε, αυτή η φάση της επιτήρησης τώρα, γιατί θα είσαι τελειωμένος από όλα αυτά και σου αφορά την αδειοδότησή σου. Δηλαδή θα έχεις ξεμπερδέψει με όλους αυτούς με το καλό και δεν θα έχεις θέμα στην αδειοδότησή σου. Βέβαια η αδειοδότηση είναι κάτι το οποίο περιλαμβάνει και πολλά άλλα κριτήρια, όχι μόνο δηλαδή αυτά που σας ανέφερα, που εσωκλείονται στα οικονομικά κριτήρια. Είναι και διάφορα άλλα πράγματα τα οποία θα πρέπει να έχεις ως ΠΑΕ και αφορούν την διαδικασία της αδειοδότησης, για την οποία δεν έχουν βγει ακόμη οι ημερομηνίες της κατάθεσης των φακέλων, ούτε πότε θα εξεταστούν και τα λοιπά. Ακόμη είναι στον αέρα όλο αυτό και είναι στον αέρα προφανώς γιατί έχουμε αυτή την ιστορία με την επιτήρηση πρώτα, να τελειώνει αυτό και ύστερα να πάμε και στο υπόλοιπο. Όπως και να έχει,
Είναι θεματάκια τα οποία, για τα οποία είναι ενήμερη η ΠΑΕΑΡΙΣ και έχει περίπου μία εβδομάδα στη διάθεσή της για να τα τακτοποιήσει, να τα κλείσει, προκειμένου να μην έχει κανένα απολύτως θέμα, να μην δώσει την παραμικρή λαβή για σχόλια, να μην γίνει τρίχα τριχιά δηλαδή, όπως γίνεται συνήθως στον Άρη, εάν δεν έχει τακτοποιήσει μία οφειλή ή οτιδήποτε αφορά αυτά που σας αναφέραμε. Λίγο πολύ τις περιπτώσεις τις ξέρετε, έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να τα λέμε, έχουμε γίνει και λίγο γραφική, είναι αλήθεια, να τα επαναλαμβάνουμε. Και επαναλαμβάνω ότι το θετικό θα είναι ότι εφόσον ο Άρης τα κλείσει, δεν θα έχει θέμα στο κομμάτι αυτό και με την αδειοδότηση να τα κλείσει αυτά τα θέματα. Οι ποδοσφαιριστές του όλοι από τον in roster έχουν υπογράψει, δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα, οπότε... Μετά, άμα πάμε και δεν έχουμε ισολογισμό ή δεν, βάλουμε, δεν κάνουμε σωστά τη χαρτούρα ή δεν έχουμε ακαδημίες, μετά πέρα το κλείσουμε το μαγαζί. Ας πάρουν τότε, σε κουπάνε το κεφάλι του τείχου όλοι μαζί εκεί. Το θέμα είναι ότι πάνε αυτοί, θα πάμε κι εμείς. Δηλαδή, αν ξεπεράσεις όλα αυτά, έχεις πληρώσει όλα αυτά, έχεις βάλει από την τσέπη σου τόσα λεφτά και πας και κοπείς γιατί δεν έχεις τις κατάλληλες υποδομές. Μετά, ρε φίλε, θέλει προσοχή να σου πει να ξεφύγει κάποια λεπτομέρεια. Δεν πιστεύω και εγώ ότι μπορεί κάποιος να σε κόψει. Δηλαδή, για δηλαδή τώρα κάτι οικονομικά στοιχεία, φαντάζομαι ότι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι επιφορτισμένοι με αυτό το πράγμα, δηλαδή ο λογιστής και μετά ο ελεγκτής που θα ελέγξει όλα αυτά τα οικονομικά στοιχεία, φαντάζομαι να ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. Δηλαδή η δουλειά τους είναι. Το θεωρώ και το θεωρώ τεράστιο αυτογκόλ θα το θεωρήσω από τη στιγμή που η ομάδα αυτή τη στιγμή είναι πρώτη. Πάει να ανέβει. Να έχεις πάθει αυτό που έπαθες πέρσι. Να δημιουργηθεί και ένα κλίμα τέτοιο. Ξέρεις δηλαδή, έχεις πάθει αυτό που έπαθες πέρσι. Μιλάμε για. Δεν ξέρω πώς να το χαρακτηρίσω δηλαδή. Όχι, ακόμα και να σου πω κάτι. Η ομάδα δεν έχει ανέβει ακόμα. Έχει ένα ολόκληρο γύρο μπροστά της. Ναι, έχει προβάδισμα. Ναι, μπορεί να είναι και μεγαλύτερο. Αλλά σκέψου το εξής. 28 Φλεβάρι είναι την άλλη εβδομάδα. Προφανώς δεν ξέρω τώρα πότε θα αποφασίσουν αυτές οι επιτροπές κτλ. Εγώ σου λέω μετά από 15 μέρες. Θα ξέρουνε. Θα αρχίσουν όμως από 28 Φλεβάρι, από 1η Μάρτη και τα λοιπά, σιγά σιγά να υπάρχουν κάποιες διαρροές. Διαρροές θα υπάρχουν ειδικά για τις ομάδες που έχουν προβλήματα. Αν λοιπόν αρχίσει μια τέτοια κουβέντα από την πρώτη εβδομάδα του Μάρτη για τον Άρη, θα δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα και στην ομάδα. Γιατί αυτή η σιγουριά που έχεις επί αγωνιστικού θα γίνει αβεβαιότητα στο εξωαγωνιστικό. Και είναι βέβαιο θα επηρεάσει την ομάδα. Και θα την επηρεάσει αρνητικά. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο θα πρέπει και για αυτό το κομμάτι να είναι άψογη η πλευρά της διοίκησης. Να σεβαστεί καταρχήν τα λεφτά που έχει βάλει η ίδια, ρε παιδί. Έχει διαθέσει τόσα χρήματα. Ήδη... Δεν πρέπει να μπει για κανένα λόγο σε κίνδυνο. Πρέπει αυτά και δεν μιλάμε τώρα για 2 εκατομμύρια. Ήδη ξέρεις τι λένε στην Αθήνα. Δεν σχολιάζεται ευμένως το γεγονός ότι έχουν κλείσει οι λογαριασμοί της ΠΑΕ. Από τις περιπτώσεις του Ήλις και του Τάτου. Γιατί καλοθελητές υπάρχουν πάντα. Εφόσον δίνεις δικαιώματα, δεν θέλει και πολύ να το εκμεταλλευτούν. Να σου πω κάτι. Εμένα με ενδιαφέρει όλοι να αυτοί, είναι συνεπείς στις ημερομηνίες. Όλοι αυτοί δεν ξέρουν την ανθρωπογεωγραφία εδώ και τι πραγματικά την προσπάθεια που καταβάλλεται φέτος σε μια χρονιά με ελάχιστα έσοδα. Διαβάζουν ή ακούνε ότι είναι μπλοκαρισμένοι οι λογαριασμοί. Από τους 2 ποδοσφαιριστές, σου λένε έχει πρόβλημα ο Άρης. Πάλι δεν πληρώνει, δεν κάνει, υπάρχει πρόβλημα. Να σου πω το εξής. Ακόμα και αν φτάσει σε ένα σημείο να βλέπεις αυτές τις ποινές που υπάρχουν τώρα για τις ομάδες. Έχουμε τώρα μπροστά μας τον Παναθηναϊκό πάλι καλή ώρα σήμερα. Ο Ταυλαρίδης εκδικάστηκε κτλ. Έχει λοιπόν μια εβδομάδα ο Παναθηναϊκός να πληρώσει τα 97 χιλιάρικα στον Ταυλαρίδη. Αν δεν τα πληρώσει σε μια εβδομάδα τα 97 χιλιάρικα, θα βγει απόβαση αφαίρεση βαθμού και θα έχει μετά 3 εργάσιμες ημέρες να πληρώσει τα χρήματα για όσο θα αφαιρεθούν 3 βαθμοί. Στο τέλος της κουβέντας, ο Παναθηναϊκός λοιπόν έχει ένα περιθώριο μέχρι 1η Μαρτίου να πληρώσει αυτά τα 97 χιλιάρικα στο Ταυλαρίδι. Ό,τι και αν ακούγεται, ό,τι και αν γίνεται, έχει άλλες 30 υποθέσεις. Αν την 1η Μαρτίου ο Ταυλαρίδης έχει πάρει τα 97 του χιλιάρικα, ό,τι και αν έχει ακουστεί, υποθεί οτιδήποτε άλλο, μπαίνει τέλος. Το ίδιο ισχύει για τον Άρη. Όσο αρνητική δημοσιότητα και αν έχει, που δεν πρέπει να την έχει, αλλά. Αντιλαμβανόμαστε γιατί σε κάποιες περιπτώσεις δεν μπορεί να έχει όλα τα χρήματα μαζί. Αν στο τέλος της 28 Φεβρουαρίου στα οφειλόμενα είναι 0, αυτό είναι που μετράει. Οι άνθρωποι του Άρη πάντως λένε ότι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας, το αργότερο μέχρι τη Δευτέρα,
θα τελειώσουν το θέμα με τις, με τις οφειλές. Μακάρι. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Αυτό περιμένουμε κι εμείς. Αυτό θέλουν κι αυτοί. Και πιστεύω ότι έχοντας βάλει όλα αυτά τα χρήματα που έχει διαθέσει ο κύριος Καρυπίδης, δεν θέλει να τα διακινδυνεύσει. Γιατί θα τα πετάξει όλα αυτά τα χρήματα. Και πρέπει να αντιληφθούν ότι φέτος δεν υπάρχει η δικαιολογία του πέρσι δεν ήξερα, δεν γνώριζα ή οτιδήποτε άλλο. Το έχει κάνει ο ίδιος με δήλωση δική του. Αυτό δεν σημείωσε ότι έχω μάθει. Στο αγωνιστικό λοιπόν το βλέπουμε αυτό. Δεν το βλέπουμε βέβαια στο διαιτητικό, αλλά εκεί πραγματικά δεν μπορώ να κακίσω κανέναν, γιατί όσο θυμάμαι να δημοσιογραφώ, δεν υπήρξε μία χρονιά που να μου πει κάποιος του Άρης στην τελική οικονομία της κουβέντας ή συζήτησης για τη διαιτησία είχε ένα σφύριγμα παραπάνω από αυτά που αδικήθηκε. Δηλαδή μπορεί να πήρε δύο πέναλτι που να μην ήταν, αλλά την ίδια χρονιά είχε 10 που δεν του δώσαν κανονικά. Δεν έχει βρεθεί κανένας μα κανένας παράγοντας, παρά το γεγονός ότι κατά καιρούς όλοι έχουν μιλήσει και έχουν τοποθετηθεί, που να έχει καταφέρει να λύσει αυτό το πρόβλημα με τη διαιτησία. Γιατί ο Άρης είναι ανένταχτος, δεν είναι σε άρματα, και οι χειρότεροι του παράγοντες σε άρματα και σε τέτοια πράγματα δεν μπήκαν ποτέ. Γιατί ακριβώς θα τους το επέτρεπε η ίδια η οικογένεια του Άρη. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο μπορεί να το λύσει μόνο ένας πολύ ισχυρός οικονομικά παράγοντας, που κι αυτός στην αρχή θα φάει τα μούτρα του. Τα παραδείγματα στον χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου είναι πάρα πολλά. Βλέπετε τι γίνεται. Και δεν χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση. Τώρα μιλάμε για συγκεκριμένα πραγματάκια. Αυτό που θέλει ο Άρης είναι να τον παίζουν 50-50. Αλλά και για να μπορεί να απαιτεί και να φωνάζει, θα πρέπει να είναι σωστός στα πάντα. Δεν θα πρέπει να έχει οφειλές σε ποδοσφαιριστές, δεν θα πρέπει να χρωστάει στο δημόσιο, δεν θα πρέπει να έχει οφειλές στο ΙΚΑ, θα πρέπει να είναι κύριος σε όλα αυτά, ώστε να μην μπορεί και κανένας να πατήσει πάνω σε αυτά. Γιατί είναι αυτό που λέει ο Αλέξης. Το κλίμα που δημιουργείται είτε στην Αθήνα, είτε στο Ηράκλειο προσπαθούν να δημιουργήσουν κλίμα, είτε στη Δράμα προσπαθούν να δημιουργήσουν κλίμα ή οτιδήποτε άλλο. Αν στο τέλος της ημέρας εσύ κάνεις αυτά τα οποία πρέπει να κάνεις και πληρώσεις αυτά τα οποία πρέπει να πληρώσεις, δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα. Φίλος 79 λέει για την προσφυγή του Νόμπλια που δικαιώθηκε για 5.000 ευρώ και που τελικά τα χάρισε ο Νόμπλιας, δεν είναι άξιο σχολιασμού από Αθήνα. Ας δούμε τον Όφη. Εγώ θεωρώ ότι Όφη, φίλε, με όλη αυτή την, με όλη αυτή την κατάσταση, βλέπεις να ακούγεται τίποτα για το Δάφκο. Ας τον Νόμπλια τα 5.000. Για το Δάφκο, τον Όστοιτς, τους παίκτες αυτούς όλους του Όφη που έγιναν προσφυγή και δικαιώθηκαν για 20, 25, 30.000. Βλέπεις να ακούγεται τίποτα. Στη Θεσσαλονίκη βέβαια πραγματικά γίνεται τρίχα τριχιά. Αλλά την ίδια στιγμή τουλάχιστον, φίλε μου 779, νομίζω ότι το σύνολο των μέσων ενημέρωση, αν θέλεις των συναδέλφων που ασχολούνται με το ρεπορτάζ του Άρη, σε ένα μεγάλο ποσοστό, να μην τους βάλω όλους, okay, σας έχουν ενημερώσει με τέτοιο τρόπο και σας έχουμε ενημερώσει με τέτοιο τρόπο που και τα στεγανά της ομάδας έχουν κρατηθεί όλο αυτό το χρονικό διάστημα, αλλά και εσείς γνωρίζετε ότι υπάρχουν συγκεκριμένα πραγματάκια τα οποία πρέπει να διευθύνσουν και το κάνουμε για ένα πάρα πολύ απλό λόγο. Και πέρσι το κάναμε. Για να μην βγει κανένας και να πει, όχι, εμένα δεν με ενοχλεί να πει κάποιος τα βάζει κάτω χαλάκι ή οτιδήποτε, αλλά νομίζω ότι και εγώ και ο Αλέξης έχουμε τόσα πολλά χρόνια που μπορούμε να αξιολογήσουμε τι είναι καλό και τι είναι κακό. Για να έχετε πραγματική διάσταση των γεγονότων. Δεν γίνεται να αποκρύψουμε ότι υπάρχει μια οφειλή στον Τάτο και μια οφειλή στον Ήλιτς και μια οφειλή στον Πίντο, έστω και αν είναι μικρή ή οτιδήποτε άλλο. Όπως επίσης δεν γίνεται να πείσω εγώ τον κάθε Τάτο ή τον κάθε Ήλιτς να πληρωθεί σε 5 δόσεις, ώστε και η ομάδα να μην έχει κανένα πρόβλημα και να υπογράψει και να μην τα πάρει όλα τα χρήματά του. Βλέπετε τι κάνει ο Ταυλαρίδης με τον Παναθηναϊκό. Από τη στιγμή που έχει υπογράψει κάποια συμβόλαια και κάποιες συναλλαγματικές και κάποιους διακανονισμούς, οφείλεις να τους στηρίσεις. Δεν γίνεται να λέμε εμείς γιατί έκανε προσφυγή, να τον πληρώνεις να μην κάνει. Εμείς αναγνωρίζουμε τον αγώνα που γίνεται από τον Άρη. Το σημειώνουμε. Σας έχουμε ενημερώσει να ξέρετε τι ακριβώς συμβαίνει, ώστε να μην σας παρασύρουν κάποιοι καλοθελητές. Και από εκεί και έπειτα πρέπει η διοίκηση να είναι συνεπής. Και πραγματικά, αν 28 Φλεβάρι με το καλό είναι απόλυτα συνεπής και από την Αθήνα αυτή που στέλνουν τα μήνυμα, γιατί αν τους πληρώσεις, θα ξεμπλοκαριστούν και οι λογαριασμοί σου. Αυτομάτως. Αν πας εκεί και είναι μηδέν, έχουν υπογράψει όλοι οι ποδοσφαιριστές από το τωρινό ρόστερ. Πέρσι πήγες και δεν είχαν υπογράψει όλοι οι ποδοσφαιριστές από το ρόστερ σου. Άσχετα αν σε δεύτερο βαθμό υπέγραψαν. Γιατί όμως να φτάσεις εκείνη την εβδομάδα της αμφισβήτησης και όλο αυτός ο χαμός που έγινε για να το πάρεις σε δεύτερο βαθμό.
και να έχεις μία τον Τσιμπούρ, μία τον Ταυλαρίδη, μία τον έναν, μία τον άλλον, να δημιουργείται αυτό το κλίμα. Πας, τελειώνεις, έχεις τις υπογραφές όλων, σου λείπει του Τάτου και του Ήλιτς, καλώς εγώ των πραγμάτων θα έχεις και αυτόν, τη στιγμή που θα πάρουν τα χρήματά τους, διευθετής και 4-5 άλλες υποθέσεις που είναι του διχίλιαρου, του τριχίλιαρου, που βέβαια ωραία τα λέω εγώ, αλλά το διχίλιαρου, τριχίλιαρου, αν είναι 5 είναι 15, έτσι, ή του τετραχίλιαρου, τα τελειώνεις και αυτά όλα τα ζητηματάκια δεξιά-αριστερά, κάτι προπονητές, κάτι γυμναστές, κάτι το ένα, κάτι το άλλο, και πας κούκλος. Και 1η Μάρτη βγαίνουμε και εμείς και βγαίνουν και όλοι και λέμε, παιδιά, όλα αυτά που λέγατε, χωρίς έσοδα, μπράβο στον Καρυπίδη που τα διευθέτησε. Όταν όμως τα έχει πληρώσει όλα και τα έχει διευθετήσει όλα και δεν υπάρχει κίνδυνος για την ομάδα. Γιατί εμείς φυσικά και αναγνωρίζουμε το καλό, αλλά δεν θέλουμε να δούμε και πολλότερα. Γιατί μιλάμε, όπως το αναγνωρίζουμε όλο το καλό, μιλάμε για Β' Εθνική. Ο Αριανός είναι 4 χρόνια στα χωράφια. Όσο και αν αναγνωρίσει ότι ο κύριος Καρυπίδης έχει βάλει πολλά χρήματα, απ' την άλλη πλευρά το ανέλαβε αυτό το έργο. Και πληρώνει και δικά του λάθη, μην το ξεχνάμε. Εννοείται ότι. Μα τα πληρώνει και διπλά και τριπλά τα λάθη του. Αυτό είναι το πρόβλημα. Και... ούτε αυτός υπολόγιζε ήταν στη Β' Εθνική. Μα δεν θα ήταν έτσι η κατάσταση, ούτε θα υπήρχε τέτοια μεγάλη δυσκολία, εάν τα πράγματα είχαν κυλήσει διαφορετικά την περσινή σεζόν. Φέτος αναγκάζεται να πληρώσει ένα δεύτερο παράλληλο μπάτζετ, πέρα από το φετινό, με συνέπεια να υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις και να πάνε λίγο πίσω και υποχρεώσεις προς το φετινό ρόστερ της ομάδας, που βέβαια είναι πολύ μικρότερο το μπάτζετ σε σχέση με την περσινή σεζόν. Αυτό το έχουμε πει από το καλοκαίρι. Και όλο αυτό καλό θα είναι να είναι και ένα μάθημα προς όλους για το πώς θα πρέπει να κινηθεί ο Άρης εφόσον εξασφαλίσει μαθηματικά, πάνε όλα καλά, την άνοδό του και θα αρχίσει να ετοιμάζεται σιγά σιγά για την επόμενη σεζόν. Νομίζω είναι. Δηλαδή θα πρέπει να τα βάλει κάτω και κυρίως ο Θόδωρος ο Καρυπίδης, ο οποίος κάθε χρόνο προφανώς γίνεται σοφότερος όπως όλοι μας, όντας το καράβι μιας πολύ μεγάλης ομάδας, ούτως ώστε να μην ξανακάνει τα ίδια λάθη όταν θα έρθει η ώρα να σχεδιάσει την ομάδα της επόμενης σεζόν, προκειμένου να μην βρεθεί ο ίδιος πάλι στη θέση, αν κάτι δεν πάει καλά, να τρέχει και να μην φτάνει, και φυσικά αυτό θα έχει σαν μέση συνέπεια, να τρέχει και να μην φτάνει και ο Άρης μετά. Όλα αυτά θα πρέπει να αποτελούν παραδείγματα προς αποφυγή και να αποτελούν και τον οδηγό για την επόμενη σεζόν, όταν θα έρθει η ώρα να σχεδιάσουμε την ομάδα της επόμενης σεζόν. Τα δεδομένα πλέον είναι διαφορετικά, και τα οικονομικά και όλα όσον αφορά το ελληνικό πρωτάθλημα. Εγώ πιστεύω ότι καλές ομάδες μπορείς να κάνεις με πολύ λιγότερα χρήματα από αυτά που έδινε τότε ο Άρης και είχε εκείνη την καλή ομάδα που έκανε και την ευρωπαϊκή πορεία. Διότι πολύ απλά έχουν αλλάξει τα δεδομένα. Δηλαδή έναν παίκτη τον οποίον τον πλήρωνες και ήταν καλός φυσικά, εννοείται, και απέδιδες στο γήπεδο 200 και 250 χιλιάρικα, τώρα παιδιά τον πληρώνεις 80, 90, το πολύ 100. Και τέτοια παραδείγματα θα έχουμε πολλά το καλοκαίρι. Με το καλό. Θεωρώ ότι επίσης το γεγονός ότι θα καλύψει με το καλό ο κύριος Καρυπίδης αυτές τις υποχρεώσεις, θα βάλει σε ένα μεγάλο βαθμό και μια τελεία στην όποια αμφισβήτηση έχει δεχτεί όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Κυρίως βέβαια πέρσι, που δεν ανέβηκε η ομάδα, ήδη το κλίμα έχει καταφέρει ο ίδιος να το αλλάξει, γιατί δείχνει μια διαφορετική ενασχόληση με την ομάδα. Δηλαδή πλέον το βλέπουμε, είναι 80-90% των παιχνιδιών. Προχθές ήταν και στο οικογενειακό διπλό. Είναι δίπλα στην ομάδα. Ναι. Τα αναγνωρίζουμε αυτά. Αντιλαμβάνεται όμως και ο ίδιος ότι αυτά δεν αρκούν στον Αριανό. Το ότι δηλαδή θα πετύχεις το στόχο σου στη Β' Εθνική και θα είσαι συνεπής στη Β' Εθνική. Ναι, αλλά όσον αφορά, Χρήστανθε, το υπόλοιπο τη σεζόν όμως, γιατί. Okay, μιλάμε για 4 χρόνια δύσκολα και παραπάνω, άμα βάλεις και τα προηγούμενα. Μιλάμε για έναν κόσμο κουρασμένο, μιλάμε για έναν κόσμο ταλαιπωρημένο, μιλάμε για μια πολύ δύσκολη κατάσταση, ψυχολογικά περισσότερο για τον Αριανό. Μιλάμε όμως και για ένα δεύτερο γύρο, που η ομάδα έχει τη δυνατότητα να κλειδώσει την άνοδο. Είναι πρώτη από την πρώτη αγωνιστική φέτος του πρωταθλήματος. Στα τελευταία δύο παιχνίδια, μάλιστα,
παίζει και καλό ποδόσφαιρο κατά διαστήματα. Πιστεύω ότι αρέσει στον κόσμο αυτό που είδε. Γίνεται μια προσπάθεια και σε όλους τους υπόλοιπους τομείς, με όλα τα προβλήματα που ανέφερες, με τα λάθη, τις παραλήψεις, την ανοργανωσιά που υπάρχει. Υπάρχει πολύ μεγάλη, πιστέψτε με. Σας είπαμε ότι δεν αναφέρουμε πολλά πράγματα, γιατί έχουμε την εμπειρία να ξέρουμε πότε πρέπει να τα αναφέρουμε και πότε όχι. Θέλει πάρα πολύ δουλειά σε αυτό το κομμάτι, αλλά νομίζω ότι ο Αριανός όμως θα πρέπει. Και το λέω τώρα έτσι, και ξεκινάει την Κυριακή ο δεύτερος γύρος του πρωταθλήματος, να σταθεί λίγο περισσότερο στην ομάδα δίπλα. Να ενεργοποιηθεί λίγο περισσότερο. Στο γήπεδο... Να επιβραβεύσει λίγο τους ποδοσφαιριστές. Εγώ τους βλέπω, όλοι προσπαθούν. Δεν βλέπω κάποιον να μην προσπαθεί στο γήπεδο. Δεν πρέπει νομίζω να έχουμε παράπονο από την ομάδα φέτος. Η διοίκηση κάνει τη δική της προσπάθεια με τα όποια όρια στα οποία μπορεί να φτάσει. Δεν θέλει και λίγη βοήθεια. Πρέπει στο παιχνίδι με τα Τρίκαλα. Εγώ περιμένω την άλλη εβδομάδα να πω 5 πράγματα. Θεωρώ ότι θα πρέπει το γήπεδο να έχει μίνιμουμ 10.000 κόσμο. Πώς θα στείλεις μήνυμα επιστροφής? Δεν πρέπει να αρχίσεις να στέλνεις ένα μήνυμα επιστροφής. Μα είναι και από τα μάτς κλειδιά. Εξαρτάται. Αν κερδίσουν τα Τρίκαλα, θα έρθουν να σε κερδίσουν εδώ πέρα μετά. Για να σε μειώσουν τη διαφορά και να πάνε να πούνε ανέβουμε εμείς. Και θα πάνε να πούνε ανέβω ως δεύτερος εγώ. Και να κυνηγήσουν τη δεύτερη θέση. Για την πρώτη καλά δεν μπορούν με τίποτα. Έτσι είναι. Και είναι μάτς κλειδί. Είναι από τα παιχνίδια που πλέον το παίρνεις και λες πλησιάζω ακόμα περισσότερο στην άνοδο. Φτάνω ακόμα πιο κοντά στην άνοδο. Αυτό είναι το παιχνίδι με την Παναχαϊκή, είναι το παιχνίδι με τη Δόξα και είναι και το παιχνίδι με τον Όφη. Πέρα ότι πρέπει να παίρνεις και τα υπόλοιπα παιχνίδια, αλλά είναι κάποια παιχνίδια κλειδιά τα οποία πρέπει να τα πάρεις. Ή έστω να μην χάσεις με την Παναχαϊκή ή τον Όφη. Γιατί εντάξει, παιδιά, μην περιμένουμε να κάνουμε 30 νίκες. Τώρα η ομάδα όμως είναι. Απελευθερωμένη η Χρυσανθή θα πάει να παίξει και στην Πάτρα και στον Όφη χωρίς σκοπιμότητες, χωρίς να έχει το άγχος. Δεν κατάλαβα γιατί να μην πάει να κερδίσει. Παίξει απελευθερωμένα, δεν έχει τίποτα. Θα πάει να δείξει ότι είναι ο Άρης, ότι είναι ο πρώτος και καλύτερος φέτος στο πρωτάθλημα της Φουτβολή. Με όλη αυτή τη γλώσσα που βγάζουν, ότι είμαστε η καλύτερη ομάδα, αυτά γράφουν και λένε. Σε αυτές τις περιπτώσεις μετράει και λίγο ξεσιό ο εγωισμός του κάθε ποδοσφαιριστή. Θα μας αποδείξει κάποια πράγματα σε αυτά τα παιχνίδια. Δεν λυσίστε το είπε. Χωρίς να το ρωτήσουμε, μόνος το είπε. Εμείς είμαστε πρώτοι και το αποδεικνύουμε. Έτσι πρέπει να σκέφτονται οι ποδοσφαιριστές του Άρη για αυτά τα παιχνίδια. Αλλά θα έρθει η ώρα για εκείνα τα παιχνίδια. Τώρα έχουμε άλλα μπροστά μας. Δεν χρειάζεται να φτάσουμε ακόμη μέχρι εκεί. Μην βιαζόμαστε. Ένα-ένα πράγμα. Θα πάμε στο διάλειμμα τώρα και θα επιστρέψουμε σε λίγο. Έχουμε ετοιμάσει κάποιες συνεντεύξεις στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής. Κάποια τηλεφωνικά ραντεβού τα οποία δεν μπορούσαμε να τα κλείσουμε νωρίτερα. Τα κλείσαμε στο δεύτερο κομμάτι της εκπομπής. Οπότε μείνετε εδώ συντονισμένοι. Επιστρέφουμε με δύο συνεντεύξεις με το καλό. Έχουμε επιστρέψει. Είμαστε πλέον στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ο άλλος. Γιατί χωρίς τον άλλο, πώς θα γίνει. Χθες είχαμε τον άλλον το μεταξύ. Τον άλλον. Δώσε μου λίγο ένα λεπτό και να βγω εγώ να συνοηθώ. Να βγεις να συνοηθείς για να πάμε και στους καλεσμένους μας. Σιγά σιγά για να δρομολογήσουμε και την συνέντευξη που έχουμε προγραμματίσει. Να σας πω, επειδή αρκετοί ρωτάτε για το μπάσκετ, ότι υπάρχει αυτή η απάντηση του Νίκου Λάσκαρη στην επιτροπή που θέλει να αναλάβει την ομάδα για να τρέξει τα θέματα, τα ζητήματα, αν και με αρκετή καθυστέρηση. Ο κύριος Λάσκαρης τελικά απάντησε θετικά στην επιστολή που του εστάλει από τους ανθρώπους πενταμελούς επιτροπής. Στην ουσία του ζητούσαν μια αξιοδότηση για να τρέξουν την ομάδα. Και έτσι και έγινε. Υπάρχουν τα γνωστά προβλήματα. Πλέον υπάρχει αυτή η θετική απάντηση. Και αυτό που αναμένουμε είναι να συσταθεί μια τριμελής επιτροπή που θα ασχοληθεί με όλα τα ζητήματα της ομάδας, της καθημερινότητας της ομάδας, είτε αγωνιστικά είτε οικονομικά, είτε ό,τι πρέπει τέλος πάντων να γίνει, προκειμένου να μπουν όλα σε μία σειρά και βεβαίως να τρέξει η ομάδα και για τα παιχνίδια. Έχει και ένα πολύ σημαντικό μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό εντός έδρας μάτς με τον ΠΑΟΚ. Υπάρχουν πολλά ζητήματα. Έστω και με καθυστέρηση, απάντησε θετικά λοιπόν ο κύριος Λάσκαρης. Έτσι και του. Το εξόδεψε πολύ μελάνι, έγραψε δύο γραμμές. Έτσι κι αλλιώς δεν του κοστίζει τίποτα αυτή η αξιοδότηση. Ίσα θα του λύσουν και τα προβλήματα. Το mail δεν κοστίζει. Έχει δίκιο. Λοιπόν, θα πάμε να δώσουμε με πολύ χαρά την καλησπέρα μας. Πρώτα, βέβαια, θα καλησπερίσουμε τον συνεργάτη της εκπομπής, τον Αντώνη Σαριόγλου.
Εξωτερικό συνεργάτη. Έτσι, γεια σου, Αντώνη, και μετά ξέρεις, πέρασε και από το λογιστήριο, σου παρακαλώ. Έχουμε μια εκκρεμότητα. Εγώ θα φροντίσω. Θα φροντίσω εγώ, Αντώνη μου, μην ανησυχείς. Okay, και με τη δική σου πολύτιμη βοήθεια, όπως πάντα. Πρωί θα με κοιτάξει. Ξέρω τη διεύθυνσή σα. Και με τη δική σου βοήθεια, φυσικά την πολύτιμη, για ακόμη φορά θα καλησπερίσουμε και ένα πολύ καλό φίλο και αγαπημένη προσωπικότητα γενικά για τους Αριανούς, τον Δαβίδ Αγκάνθο. Δαβίδ, όλα. Δαβίδ, buenas tardes. Έρχεται γι' αυτό. Με τον Πάουξ έρχεται. Θα τον καλέσουμε. Κάτσε να εκμεταλλευτούμε τον Σαριόγλου τώρα. Πού είσαι, καταρχήν, πού είσαι τώρα, σε ποια χώρα είσαι τώρα? Ελλάδα. Όχι, Θεσσαλονίκη. Καλά, ρε φίλε, είναι δυνατόν. Μάρτιο θα φύγω Ελβετία, να με πάρετε το Μάρτιο. Ελβετία, ναι, θα παίξουμε φιλικό, δεν θα παίξουμε. Φιλικό, ναι. Με ποιου θα είσαι? Πορτογαλία και μετά με εθνική. Με ποιου θα είσαι? Εγώ, ναι. Εγώ φυσικά με την Αίγυπτο. Καλά, δεν τρέπεσαι? Όπου γης και πατρίς. Θα τα πούμε και αυτά. Κάτσε να καλησπερίσεις. Περίμενε τώρα. Τώρα νομίζω ότι σ' ακούει ο Δαβίδ, οπότε καλησπέρισε τον. Δαβίδ, buenas tardes. Έλα, καλησπέρα. Άρα, μπράβο, ελληνικά μιλά, Δαβίδ, άστο το Σαριόγλου. Ναι, λίγο. Καλά είσαι? Να, καλά είσαι, κάτσε. Μπράβο. Ευχαριστώ. Αυτά μέχρι εδώ και εδώ. Νομίζω εξαντλούνται τα ελληνικά του Αντώνη, έτσι δεν είναι? No mucho más, που λέει και ο Κούπερ. No mucho más. En griego mejor, ¿no, Antonio? En griego, si quieres, en griego yo cuelgo. No hay ningún problema. Μάλλον θα πρέπει να κλείσω, μου λέει, γιατί θέλω να μιλήσω ελληνικά. Εντάξει. Τώρα, αν αρχίσει τις επαφές με τον Άρη, νομίζω ότι πρέπει να μάθει λίγο ελληνικά, έτσι δεν είναι, Αντώνη? Dice que seguro que se vas a empezar a tener un contacto más directo con el equipo del Aris, que tienes que empezar poco a poco a hacer materias y clases de griego. Yo tengo grandes amigos en Salónica y me preocupo mucho para intentar comunicarme en griego. Me gusta mucho la ciudad, me gusta mucho el país, me gusta mucho mi equipo que es el Aris y la verdad que bueno, tengo grandes amigos. Lo que pasa es que mi mejor amigo allí habla español, así que lo tengo complicado. Έχω υπέροχους φίλους στην Θεσσαλονίκη, είναι μια πόλη που την αγαπάω πάρα πολύ, την έχω μέσα στην καρδιά μου και την πόλη της Θεσσαλονίκης αλλά και την Ελλάδα, μου αρέσει πάρα πολύ και φυσικά και η ομάδα της καρδιάς μου, η αγαπημένη μου ομάδα είναι ο Άρης, επομένως θα πρέπει να κάνω προσπάθειες για να ξεκινήσω να μιλάω περισσότερο ελληνικά. Το κακό είναι το καλύτερο μου φίλος μιλάει ισπανικά και γι' αυτό το λόγο δεν έχω κάνει καμιά πρόοδο. Η αλήθεια πάντως είναι ότι από τότε που έφυγε την επισκέπτεται συχνά την Θεσσαλονίκη. Αυτό δείχνει ότι δεν θέλει να κόψει τους δεσμούς μαζί. Μάλιστα πριν από πόσο, κάνα μήνα, νομίζω πάλι ήταν εδώ στη Θεσσαλονίκη. Όχι, δύο εβδομάδες έχει. Α, δύο εβδομάδες έχει, τόσο λίγο. Ναι. Δηλαδή, είσαι και desde que te fuiste del Aris. Constantemente intentas venir a Grecia, venir a Salónica. Antes dos semanas estabas otra vez aquí en Salónica y en Grecia, así que se nota que no quieres cortar contacto con nuestro país. Estoy muy contento. La verdad que fueron dos años, un año muy bueno, donde pude aportar muchas cosas al equipo. Otro año donde realmente la directiva no me dejaba aportar nada, porque eran todo trabas, eran todo quitarme profesionales como masajistas, como traductor. Se veía un clima que querían que ese equipo desapareciera y realmente me daba mucha rabia. Entonces tuve un año muy bueno donde disfruté mucho y pude aportar mucho y el segundo año donde realmente me lo pusieron muy difícil. Κοίταξε να δεις, δεν μπορώ να κόψω δεσμούς γιατί πέρασα δύο υπέροχα χρόνια και για να ξεφολογώ, πέρασα ένα υπέροχο πρώτο χρόνο, ένα χρόνο στον οποίο αισθάνθηκα πάρα πολύ καλά και αυτό που με έκανε να αισθάνομαι καλά είναι ότι μπόρεσα να προσφέρω τα μέγιστα στην ομάδα μου, ότι είχα στη διάθεσή μου όλα αυτά που χρειαζόμουν σαν ποδοσφαιριστή για να μπορέσω να βοηθήσω και βοήθησε και αυτό με έκανε να νιώθω πάρα πολύ όμορφα σε μια υπέροχη πόλη και σε μια ομάδα με την οποία δέθηκα πάρα πολύ. Από εκεί πέρα ο δεύτερος χρόνος ήταν κάτι εντελώς διαφορετικό. Ήταν ένας χρόνος όπου θεωρώ ότι είχα πάρα πολλά τροχοπέδια τα οποία στάθηκαν εμπόδιο επίτηδες στο να μην μπορέσω να προσφέρω. Εκδιώχθηκαν όλοι οι συνάδελφοί μου και ποδοσφαιριστές, φυσιοθεραπευτές, μεταφραστές. Η ομάδα ουσιαστικά της προηγούμενης χρονιάς διαλύθηκε με σκοπό ο Άρης να εξαφανιστεί, ο Άρης να πάει στη Γάμα Εθνική. Πλέον είμαι σίγουρος γι' αυτό και είναι κάτι το οποίο με εκνευρίζει πάρα πολύ. Επομένως γι' αυτό είναι και λίγο ανάμεσα τα συναισθήματα τα οποία έχω. Αλλά θεωρώ ότι σε γενικές γραμμές είχα μια πολύ όμορφη εμπειρία στη Θεσσαλονίκη. Εδώ και λίγες μέρες κυκλοφορεί εδώ στη Θεσσαλονίκη, φαντάζομαι το έχει μάθει και ο ίδιος ότι
Υπάρχει μια επικοινωνία από πλευρά άλλη, βέβαια σε αρχικό στάδιο ακόμη, εν ώψη της επόμενης περίοδου, με σκοπό να βοηθήσει την ομάδα με όποιο τρόπο μπορεί στο σχεδιασμό της επόμενης περίοδου, καθώς και γνωριμίες διαθέτει, ασφαλώς και νομίζω και τη διάθεση να βοηθήσει τον Άρη. Dice que hay una fama aquí en Salónica que seguro que ha llegado hasta ti, que en este momento hay un primer contacto contigo para que el año que viene, que ya el equipo va a regresar a la primera división, para que intentes con tus conocimientos y con todas las cosas del fútbol que sabes, intentar ayudar al equipo, aportar con el equipo. ¿Qué opinas sobre todo eso? ¿Cuál es tu opinión y si has hablado algo? Yo no he hablado con el presidente, me llamó una persona cercana al presidente del Ari diciéndome que bueno, que estaban interesados en hablar conmigo para comentarme unos cuantos temas sobre algunos jugadores. Y bueno, yo les dije que yo era presidente de la Asociación de Futbolistas, que tenía mucho trabajo, que estaba con otro tema que es el que realmente me importa, que es el luchar por los derechos de los trabajadores de los futbolistas en España. Y bueno, yo le dije que bueno, a nivel personal no tendría ningún problema nunca, porque Aris es un equipo que llevo en el corazón, que he estado disfrutando mucho en Salónica y que cualquier tema que necesitaran de mi persona, que los iba a ayudar siempre. Pero un tema formal y un tema a nivel de que sea legal todo y a nivel de confirmarlo, no hay nada, porque simplemente tengo una llamada telefónica. Κοίταξε, αρχικά να σου πω ότι εγώ δεν είχα μέχρι τώρα καμία επικοινωνία με το πρόεδρο της ομάδας. Ένας στενός συνεργάτης με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι ο πρόεδρος θα ήθελε να βρεθεί μαζί μου να μιλήσουμε για ποδόσφαιρο, να μιλήσουμε για ποδοσφαιριστές, να μιλήσουμε για αν θα μπορεί να υπάρχει κάποια συνεργασία και κάποια βοήθεια εκ μέρους μου. Αυτό που έμεινε ξεκάθαρο από μένα είναι ότι οτιδήποτε χρειαστεί και μπορώ να βοηθήσω τον Άρη, την ομάδα όπως είπα πριν που έχω μέσα στην καρδιά μου, θα το κάνω. Εξήγησα βέβαια ότι και εμένα το πόρτο εργασίας είναι πάρα πολύ μεγάλο τώρα σαν πρόεδρος του ΣΑΠ στην Ισπανία. Το να παλεύεις για τα δικαιώματα των ποδοσφαιριστών, των πρώην συναδέλφων, είναι κάτι το οποίο είναι χρονοβόρο, χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλο σκόπο. Ο χρόνος μου είναι πολύ μικρός, αλλά είπα οτιδήποτε μπορώ οτιδήποτε μπορώ, το οποίο είναι νόμιμο και μπορώ να βοηθήσω, να σταθώ δίπλα στην ομάδα. Όταν βρέθηκα στη Θεσσαλονίκη, επιδίωξα να γίνει αυτή η συνάντηση. Δυστυχώς δεν μπόρεσε να γίνει, έκτοτε δεν ξαναμίλησα με κανέναν από τον Άρη. Επομένως δεν μπορώ να επισημοποιήσω κάτι το οποίο έχει γίνει σαν πρώτο βήμα. Υπήρχε μόνο αυτή η τηλεφωνική επαφή. Ως πρόεδρος των επαγγελματιών ποδοσφαιριστών τώρα στην Ισπανία, πιστεύει ότι εξακολουθεί να είναι η Ελλάδα ένας ελκυστικός προορισμός για τους Ισπανούς ποδοσφαιριστές? Estando ahora como presidente del gremio, David, seguro que tienes muchos contactos con jugadores activos en este momento. ¿Consideras que la Liga Griega, la primera división griega, continúa siendo un buen viaje para un jugador de España para jugar el fútbol aquí? O sea, una opción profesional buena para el jugador español. Bueno, sí que es verdad que en mi estancia allí como jugador, el primer año a nivel económico sí verdad que se cumplió. El segundo año perdí mucho dinero de todo el contrato que tenía, que nunca pude recuperar. Y bueno, sí que es verdad que la Liga Griega ahora mismo está pasando por problemas económicos. Al final en toda Europa se sabe, todo el mundo sabe quién puede tener problemas y quién no. Excepto dos, tres equipos que están con un nivel económico y que están pagando bien. La Liga Griega ahora mismo pues están teniendo muchos problemas. Incluso tenemos compañeros de atrás españoles que han sufrido mucho y están reclamando sus contratos a equipos griegos. Pero bueno, es un tema que esperemos arreglar pronto. A mí como experiencia, fue una experiencia increíble y sí que creo que la Liga Griega hay que vivirla, hay que estar allí. Un equipo como el Aris, que está en segunda división, creo que no es de recibo, creo que tendría que estar en primera división demostrando lo que es ese equipo, pero como te digo, ahora mismo ir a un equipo griego no garantiza tampoco en muchos casos el saber si puede su salario o no poder cobrarlo, porque como te digo, en mi caso, por ejemplo, estoy en ese segundo año que te digo, donde realmente no me pagaron todo mi contrato. Θα σου είμαι ειλικρινής και ήδη και ειδικά σαν πρόεδρος του ΦΣΑΠ, τον αμοιβόμενο ποδοσφαιριστό στην Ισπανία, θα σου πω ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Δεν είναι ένα τόσο ελκυστικό πρωτάθλημα. Εγώ μιλώντας από προσωπική εμπειρία, ο πρώτος χρόνος, όπως είπα, ήταν ένας υπέροχος χρόνος, ένας χρόνος στον οποίο όλα κύλησαν ομαλά, κύλησε ομαλά και το οικονομικό σκέλος της συμφωνίας μας. Από εκεί πέρα όμως, το δεύτερο χρόνο, σχεδόν όλα μου τα χρήματα τα έχασα, χρήματα τα οποία τα έχασα και δεν είχα από πού να τα διεκδικήσω. Αυτή η φήμη προχωράει. Υπάρχουν και άλλοι Ισπανοί ποδοσφαιριστές, πολλοί Ισπανοί ποδοσφαιριστές που έχουν κάνει προσφυγές σε ελληνικές
ομάδες, ποδοσφαιριστές λοιπόν πληροφορούνται για θέματα οικονομικά και ότι αυτό το οποίο γνωρίζουν είναι ότι εκτός από 3-4 ομάδες οι οποίες πληρώνουν στην ώρα τους και πληρώνουν καλά, οι υπόλοιπες ομάδες συνήθως είναι ανακόλουθες όσον αφορά τα συμβόλαια τα οποία θα υπογράψουν. Καταλαβαίνετε ότι το κομμάτι αυτό είναι το σημαντικότερο για να φύγει ένας ποδοσφαιριστής και να πάει σε ένα πρωτάθλημα. Ανεξάρτητα αν η δικιά μου η εμπειρία λέει ότι το να ζήσει στο ελληνικό πρωτάθλημα αυτό το οποίο έχει με τον Άρη είναι κάτι ανεπανάληπτο. Είναι κάτι το οποίο ένας ποδοσφαιριστής πρέπει να το ζήσει. Αλλά πρέπει να το ζήσει σε μια ομάδα όπως ήταν ο Άρης τότε. Γιατί αυτό το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή, ο Άρης να είναι στην Β' Εθνική, είναι μια μαγική εικόνα. Είναι κάτι το οποίο φαντάζει σαν ψεύτικο. Ο Άρης πρέπει να επιστρέψει εκεί που ήταν και το να βιώνει σαν ποδοσφαιριστής την ατμόσφαιρα που υπήρχε στο δικό μας το γήπεδο, αλλά και σε εκτός έδρας παιχνίδια, το να βιώνεις έντονα παιχνίδια ανταγωνιστικά, είναι κάτι το οποίο όλοι σαν ποδοσφαιριστές θέλουμε να το ζήσουμε. Παρ' όλα αυτά όμως, επειδή το οικονομικό είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, δεν σου κρύβω ότι πρέπει να διορθωθεί άμεσα αυτή η φήμη που υπάρχει στο εξωτερικό, ότι οι ομάδες οι ελληνικές είναι ανακόλουθες όσον αφορά το οικονομικό κομμάτι. Σκέψου να βίωνε, Αντώνη, κάτι που εσύ το έχεις βιώσει βέβαια και μετέφερε το, αυτό που είδαν άλλοι συμπατριώτες του και βέβαια πολλοί άλλοι ποδοσφαιριστές με τον Άρη της Ατλέτικο Μαδρίτης και εκείνων των χρόνων. Δηλαδή, που υπήρχαν αυτά που περιέγραφε για τον σύλλογο Άρη, αλλά υπήρχαν και διακρίσεις για την ομάδα που διεκδικούσε είτε τρόπαια, είτε μεγάλες ευρωπαϊκές, είχε μεγάλη ευρωπαϊκή παρουσία και είχε και επιτυχίες. Ήταν στα ψηλά ράφια της βαθμολογίας. Ο Άρης διεκδικούσε τρίτη, τέταρτη θέση, ήταν εκεί. Σκέψου να ζούσε και αυτό, και βέβαια αυτή είναι μια φιλοδοξία για τον Άρη των επόμενων χρόνων, έτσι. Dice David que también, pero de lo que hablaste tú de vivir la experiencia de un equipo como es el Aris, que igual tú viniste en los momentos más complicados del equipo, pero antes, poco años de que vinieras tú, cuando cosas que ya la hemos hablado también juntos y ya las conoces, que el Aris estaba muy arriba en la tabla, seguro que tenía problemas económicos, pero estaba arriba en la tabla, era competitivo, luchaba hasta la final de la Copa, jugó partidos europeos contra Atlético de Madrid, ganó, o sea que también para un jugador que es optimista vivir cosas así, también es importante. Y momentos sí, por supuesto que sí. Yo no tuve la suerte de poder jugar con el Aris en UEFA, pero yo las veces que pude vestir esa camiseta estuve muy orgulloso defendiendo los colores del Aris. Además que me sentí siempre un privilegiado con la afición que tenía de que cada domingo pudiera luchar por ellos. Entonces, bueno, está claro que la liga es muy bonita, hay grandes equipos, hay grandes estadios donde se pueden ir y tener un perfil que ese nivel económico esperemos que se recupere pronto. Pero como te digo, es una liga donde a mí me hubiese encantado terminar mi carrera deportiva, donde hubiese estado mucho más tiempo, donde yo estaba encantado y puedo ir cada vez que tengo libre. Y sí me hubiese encantado retirarme allí. Pero como te digo, las circunstancias fueran otras muy adversas y que había otro tipo de condicionantes cuando yo estaba. Φυσικά και έτσι είναι, γι' αυτό σου είπα ότι είναι μια εμπειρία που κάποιος θα θέλει να τη ζήσει. Ακόμα και αν εγώ δεν είχα την τύχη να παίξω ευρωπαϊκά παιχνίδια με τον Άρη, να ζήσω αυτή την εκπληκτική πορεία μέχρι το τελικό κυπέλλου, την πορεία που έχει στην Ευρώπη. Εγώ όμως έζησα άλλα πράγματα τα οποία με έκαναν και δέθηκα πάρα πολύ με την ομάδα. Όταν παίζεις λοιπόν και υπερασπίζεσαι μια τέτοια φανέλα με ένα γήπεδο κατάμεστο, νιώθεις ποδοσφαιριστής. Αυτό είναι το μεγάλο δέσιμο που έχω εγώ και είμαι πάρα πολύ περήφανος για κάθε αγωνιστική που μπόρεσα και μπήκα μέσα στον αγωνιστικό χώρο και έπαιξα για να προσφέρω τις υπηρεσίες μου στον Άρη. Αυτά τα πράγματα λοιπόν σίγουρα σαν ποδοσφαιριστή δεν συγκρίνονται σαν βιώματα, θέλει να τα ζήσει. Παρ' όλα αυτά, αυτό που σου είπα, ότι γι' αυτό πρέπει να διορθωθεί άμεσα η φήμη η οποία υπάρχει της ανεκολουθίας, γιατί υπάρχουν μεγάλες ομάδες, θα μπορεί να υπάρχει ένα ανταγωνιστικό πρωτάθλημα, ωραία γήπεδα, ωραίος κόσμος, ώστε ο ποδοσφαιριστής να πάει και να παίξει ποδόσφαιρο και να ζήσει αυτά τα οποία έχουν ζήσει οι παλιότεροι συνάδελφοί μου στον Άρη, αλλά και αυτά τα οποία έχω ζήσει εγώ. Αλλά θα πρέπει αυτή η φήμη να εξλείψει, να αλλάξουν λίγο τα πράγματα στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ώστε να ξαναγίνει και αυτό μεγάλο και ανταγωνιστικό. Εγώ πραγματικά αυτά που βίωσα στον Άρη με κάνα και ένιωσα ότι ήθελα να τελειώσω την καριέρα μου στον Άρη. Για όπως βλέπετε, όποτε μπορώ και έχω χρόνο, γυρνάω στη Θεσσαλονίκη, θέλω να έχω επαφές με την πόλη, θέλω να έχω επαφές με την ομάδα. Γυρνάω πάντα εκεί γιατί ένιωσε υπέροχα. Δυστυχώς όμως γίνανε βία πράγματα την τελευταία χρονιά την οποία έπαιξα εγώ στον Άρη και γι' αυτό το λόγο δεν μπόρεσα να ολοκληρώσω και την καριέρα μου στον Άρη, που θα το ήθελα πάρα πολύ. Mm-hmm. Πάντως υπάρχει κάτι ακόμα που εγώ νομίζω ότι είναι τιμητικό για τον ίδιο. Βλέπεις και εσύ, Αντώνη, και τους ξέρεις βέβαια αυτούς που θα πω τώρα. Όλοι οι ποδοσφαιριστές που αναφέρονται ως άνθρωποι που πιθανώς να ενεργοποιηθούν από την ομάδα ή είναι μια σκέψη της ομάδας να τους ενεργοποιήσει, είναι ποδοσφαιριστές που βρίσκονταν στην ομάδα τα πολύ καλά της χρόνια. Ο Ρονάλντο, ο Νάτσο, ο Νέτο βέβαια που είναι και τώρα στην ομάδα. Ο Νταβίτ ήταν σε μια χρονιά που η ομάδα, καλός ή κακός θα πούμε βέβαια, πάλευε για να σωθεί. Παρ' όλα αυτά είναι σε αυτό το γκρουπ των παικτών που έζησαν μεγάλες στιγμές στο σύλλογο
και είναι εισάξιος δίπλα τους και ο Νταβίτ. Και τον σκέφτονται και οι οπαδοί του Άρη σε μια σεζόν που η ομάδα πάλευε για την παραμονή. Ότι αυτό συνεπάγεται για μια ομάδα όπως ο Άρης. Τον έχουν δίπλα σε παίκτες όπως ο Ρονάλντο Γκιάρο. Και εσύ με καταλαβαίνεις καλύτερα από τον καθένα τι είναι Ρονάλντο Γκιάρο και στο ποδόσφαιρο και στον Άρη ειδικότερα. Και για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τον Νταβίτ και την αναγνώριση που έτυχε από τον κόσμο του Άρη. Dice David, dice Crisantos que también el reconocimiento que tienes en este momento igual es algo que te puede hacer sentirte feliz, sentirte orgulloso, porque en este momento ya que estamos en los primeros pasos, pero estamos hablando de activar de nuevo a jugadores que jugaron en el Aris cuando el Aris era muy grande, de Yaro Ronaldo, Nacho García, Neto, o sea, jugadores que estaban en la parte importante del Aris. Pero dentro de ese grupo entras tú, que por bien o por mal, tú viniste esos años que estabas luchando para que el Aris se quedara en la primera división, que para un equipo como el Aris esto no es lo mejor posible, pero tú entras en el grupo que tiene la gloria más grande del Aris, tú entras en ese grupo, y eso es un reconocimiento de lo que hiciste tú en el equipo y de lo cuánto te quieren los aficionados de este equipo. ¿Cómo te sientes sobre eso? Yo estoy encantado, vamos, para mí es un gran orgullo y de verdad lo digo de corazón. Yo tengo el mismo cariño que ellos tienen hacia mí, yo lo tengo hacia ellos. Yo he jugado muchos equipos en España, pero la sensación que he tenido cada partido que he jugado allí con mis problemas de rodilla, yo ya fui con 33 años, yo iba casi al final de mi carrera y poder disfrutar de esa manera con esa afición, de verdad que siempre los tengo mucho en el corazón y me gusta mucho estar allí en Grecia, de verdad le digo. Y la verdad que para mí es un gran orgullo que me ponga en años tan difíciles para Lari, que de verdad fue un año complicado, que todo el mundo algún día explicaremos realmente qué pasó en esos años, donde creo que había muchas temas políticos que querían que realmente desapareciera el club, y yo como profesional me negaba sí o sí, porque creo que al final se intentó hacer todo lo posible para que ese club bajara a tercera división, para que empezara de nuevo. Pero ese es un tema que pocos aficionados saben, y al final la gente que es un poco lista también se dio cuenta de ese año. Entonces, yo de verdad estoy muy agradecido que la gente me tenga en ese grupo, porque también conozco a muchos jugadores que he podido jugar en España con ellos, que conozco como Medi, que conozco como Coque, que conozco como Javito, gente que han hecho las cosas muy bien en el club y que me metan dentro de esos grandes jugadores, para mí es un orgullo. Κοίταξε να δεις, είναι πάρα πολύ τιμητικό για μένα, έτσι ακριβώς όπως το λέω και ακόμα παραπάνω. Είναι τιμητικό για μένα να μπαίνω σε αυτό το group των ανθρώπων. Είναι πιο τιμητικό για μένα όμως να νιώθω ότι είμαι μέσα στην καρδιά των οπαδών. Εγώ προσπάθησα να δώσω τα πάντα και αυτά τα οποία νιώθουν αυτοί για μένα, σου μιλάω πάρα πολύ ειλικρινά, είναι αντίστοιχα αυτά που νιώθω εγώ για αυτούς. Γιατί το να έρθω εγώ περίπου στη δύση της καριέρας μου, με ένα αγώνα του οποίου υπέφερα αρκετά, να προσπαθώ να τα δίνω όλα και αυτοί να με κάνουν να ξανανιώθω σαν έφηβος όταν μπαίνω μέσα στον αγωνιστικό χώρο, είναι κάτι το οποίο δεν μπορώ να το ξεχάσω. Ανεξάρτητα αν όντως παλεύαμε για στόχους οι οποίοι δεν ήταν αντάξει της ομάδας του Άρη. Παρόλα αυτά τα δώσαμε όλα. Πιστεύω ότι την πρώτη χρονιά το αποδείξαμε αυτό μέσα στον αγωνιστικό χώρο και αυτό είναι το οποίο έκανε αυτό το δέσιμο τόσο ισχυρό ανάμεσα σε μένα και στους οπαδούς. Ενώ τη δεύτερη χρονιά θεωρώ ότι θα έχουμε χρόνο να είμαστε από κοντά, να συζητήσουμε όλα όσα έγιναν, γιατί υπήρχε μια πολιτική από ψηλά η οποία ήθελε να εξαφανίσει τον Άρη για να σβήσει τα χρέη. Ήθελαν να μας ρίξουν. Εμείς συνεχίσαμε να παλεύουμε, αλλά ήταν αδύνατο γιατί δεν υπήρχε καμία επαγγελματική προσέγγιση στο να μπορέσουμε να προσφέρουμε για οποιοδήποτε στόχο. Φαινόταν τα πράγματα προς τα που πήγαιναν και δεν είναι κάτι το οποίο το λέω εγώ. Θεωρώ ότι ο κόσμος του Άρη, ο οποίος είναι πάρα πολύ έξυπνος, καταλαβαίνει τι έγινε εκείνη τη χρονιά. Από εκεί πέρα, αλήθεια είναι τιμητικό για μένα να μπαίνω σε γκρουπ ποδοσφαιριστών που προσέφεραν πολλά στην ομάδα, μεγάλες στιγμές και τους οποίους γνωρίζω και προσωπικά. Έχουμε μιλήσει για τον Άρη από το πόσο το οποίο βρίσκομαι τώρα και τους έχω δει, όπως είναι ο Ναύτη, δεν είναι μόνο τα παιδιά που αναφέρατε, είναι και ο Ναύτη, ο Χαβίτο, ο Τόνι Κάλβο, ο Κόκκι, παιδιά τα οποία τα γνωρίζω πλέον προσωπικά και έχουμε συζητήσει και πάντα οι συζητήσεις μας πηγαίνουν γύρω από τον Άρη. Άρα προφανώς έγινε μια πρώτη επαφή για να το ολοκληρώσουμε και είναι ανοιχτός φυσικά, εννοείται, παρότι όπως μας είπε δεν έχει και πάρα πολύ χρόνο αυτή την περίοδο. Κάποια στιγμή λογικά θα τον ξαναδούμε στην Θεσσαλονίκη για να κάνει κάτι πιο επίσημο, έτσι, ναι, για να κλείσουμε και με αυτό. Και Δαβίτ, για hubo una llamada, de momento no hubo el próximo paso, pero seguro que tienes un trabajo en este momento que necesitas mucho tiempo que dedicar, pero igual poco a poco pues se nota que tú estás positivo para venir otra vez a Salónica y hablar de qué manera puedes ayudar a Laris. Yo sabéis que me tenéis para lo que necesitéis. Yo a ese equipo le quiero mucho y de verdad que tengo un trabajo con una responsabilidad muy grande
actualmente. Quiero seguir luchando por los futbolistas españoles como lo estoy haciendo, porque creo que tengo mucho trabajo y muchas cosas que hacer, pero ya sabéis que al final para Laris siempre sacaré un hueco para poder ayudarlos. Así que aquí me tenéis para lo que necesitéis. Κοίταξε να δεις, ο Άρης όποτε με χρειαστεί και μου το ζητήσει, εγώ θα είμαι δίπλα του. Σίγουρα έχω ένα φόρτο εργασίας πάρα πολύ μεγάλο, έχω αναλάβει μια ευθύνη πάρα πολύ μεγάλη. Στέκομαι δίπλα σε αμοιβόμενους ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν τη δική μου την ανάγκη και εγώ έχω όλη τη διάθεση με τις γνώσεις μου και με την εμπειρία μου να βοηθήσω. Πραγματικά αφιερώνω πάρα πολύ χρόνο γι' αυτό, αλλά πάντα όταν ο Άρης θα με χρειάζεται, εγώ θα ξεκλέβω χρόνο και θα βρίσκομαι δίπλα στην ομάδα. Δεν είναι λόγια του αέρα, δεν είναι πράγματα τα οποία τα λέω απλά για να τα πω, είναι πράγματα τα οποία έτσι νιώθω και γι' αυτό τα λέω. Μια που είναι και ο πρόεδρος των ποδοσφαιριστών στην Ισπανία, δεν ξέρω, έχει κάνει αίσθηση εδώ στην Ελλάδα αυτό το θέμα που βγήκε προς τα έξω με στημένα παιχνίδια, με ποδοσφαιριστές που έχουν συλληφθεί. Υπάρχει ένας πρώην παίκτης του Άρη στην όλη διαδικασία. Δεν ξέρω, γιατί πολλές φορές αλλοιώνονται οι πληροφορίες μέχρι να φτάσουν εδώ. Να μας πει από πρώτο χέρι τι ακριβώς συμβαίνει με αυτή την υπόθεση και αν είναι ενήμερος για αυτή την υπόθεση. David, ya que es tu puesta, si te quieren preguntar sobre algo que explotó los últimos días, si te quieren preguntar a ti, porque tú seguro que nos puedes dar informaciones más reales y no cosas que son nada más famas y sabes que llegan muy diferente a las noticias, a las páginas web griegas. Hay un problema que empezó en España con partidos amañados, con un jugador que estuvo en el Ares, que pasó por el Ares. ¿Cuál es la sensación de todo eso, lo que está pasando en este momento? Bueno, es un tema preocupante. Es un tema preocupante el tema de los amaños. Nosotros desde la Asociación de Futbolistas llevamos tiempo trabajando en la prevención de este problema, ya que nos dimos cuenta de que podía ser un problema grande que se va extendiendo. Y bueno, hemos tenido ahora mismo un brote. Esperemos que se solucione todo y queden las cosas bien. Sí que es verdad que, como te digo, la asociación estamos haciendo las visitas pertinentes a todos los vestuarios para informar de este problema, de que es un tema complicado el tema de los amaños, que los chavales estén informados totalmente de todo, de que puedan tener un mecanismo de defensa en cualquier momento de que alguien les pueda ofrecer cualquier tipo de amaño y tal. Y bueno, estamos intentando trabajar para ello. Yo creo que el mundo del fútbol se perjudica en este aspecto y esperemos que de todos este problema se pueda erradicar y que no vuelvan a pasar estos temas. Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ περίπλοκο, ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σοβαρό και δεν περιμέναμε εμείς αυτό που έγινε τώρα για να ξεκινήσουμε ήδη διαδικασίες για την πρόληψη αυτού του προβλήματος. Γιατί είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για το ποδόσφαιρο. Ήδη είχαμε ξεκινήσει, έχουμε κάνει νομικές ομάδες, πηγαίνουμε στα αποδυτήρια σε μικρότερες κατηγορίες, μιλάμε με τους ποδοσφαιριστές, τους ενημερώνουμε νομικά όλες τις κυρώσεις που μπορεί να έχουν αν εμπλακούν σε κάτι τέτοιο. Τους παρέχουμε οποιαδήποτε νομική κάλυψη χρειάζονται και αυτοί, εάν κάποιος έξω από το ποδόσφαιρο τους πλησιάζει για κάτι τέτοιο. Δηλαδή προσπαθούμε να βοηθήσουμε προς την κατεύθυνση να εξαλείψουμε κάτι το οποίο το μόνο που κάνει είναι να βλάπτει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο. Επομένως είναι κάτι το οποίο έχει ξεκινήσει από πριν. Έχουμε ξεκινήσει εμείς ήδη τις κινήσεις μας για να δούμε πώς μπορούμε να βοηθήσουμε στο να εξαλείψουμε το συγκεκριμένο το πρόβλημα. Έχει πάρα πολλές ρίζες. Είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα πρέπει να γίνουν. Παρ' όλα αυτά είναι ένα πρόβλημα το οποίο εμείς έχουμε πέσει ζεστά πάνω του και πιστεύουμε ότι κάποια στιγμή θα λυθεί. Να τον ευχαριστήσουμε γιατί δεν απλά έχει πολύ χρόνο. Να του πω απλά μόνο ότι ο διαιτητής που τον απέβαλε στο Περιστέρι ακόμα σφυρίζει στο μάτς με τον Ατρόμητο. Ακόμα εδώ είναι, σφυρίζει στα μάτς κανονικά ακόμα. Σιτακουέρδα και σφυρίζει και πάρα πολύ καλά από ό,τι βλέπω εγώ. Ναι, ναι, εξαιρετικός είναι. Τέλος πάντων. David, ¿sabes que el árbitro que te expulsó en el partido contra Atrómitos todavía continúa siendo árbitro, eh? Lo está haciendo muy bien. Pues dile que yo ya me he quitado, que yo ya no soy jugador. Porque sería... No, dile que ya sé... No sé, no tengo nada contra él, pero sí que es verdad que esa circunstancia, por ejemplo, fue un partido con unas circunstancias raras. Al final el hombre me expulsó, que me dieron un codazo a mí, yo me quejé de él. Él me decía que hablaba español, cuando yo le dije un comentario en español, me expulsó. O sea, que fue un poco... Creo que todo el mundo tenemos errores en nuestra vida. Yo soy una persona que no me gusta ser... guardarme siempre ese... De intentar devolverle la moneda. Entonces, yo creo que él intentó, interpretó que esa jugada fue así. Creo que se confundió, pero vamos, no tengo nada en contra de ese árbitro. Le deseo lo mejor. Y bueno, solo espero que no le pasen esos problemas, porque creo que fue un error que tuvo, como yo puedo tener muchos a la hora de fallar goles o de poder hacer algo más.
Κοίταξε να δεις, εγώ θα μιλήσω όμορφα και θα φανεί ότι το λέω γιατί το εννοώ και όχι επειδή είμαι ακόμα ποδοσφαιριστή και φοβάμαι να με ξαναποβάλει. Πιστεύω ότι τα λάθη είναι μέσα στο παιχνίδι. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος που έχω κάνει και εγώ στην καριέρα μου πάρα πολλά λάθη και φυσικά το καλό είναι να τα αναγνωρίζεις και να προσπαθείς να μην τα ξανακάνεις και να προχωράς μπροστά. Ήταν μια πολύ περίεργη φάση, ήταν ένα πολύ περίεργο παιχνίδι το συγκεκριμένο με πολύ περίεργες αισθήσεις. Παρ' όλα αυτά σε ένα παιχνίδι που μόλις ξεκινάει και εσύ δέχεσαι 9 γωνιά και αντί να αποβληθεί αυτός που δίνει την αγωνιά. Δέχεσαι εσύ και την κάρτα για θέατρο και μετά ενώ διαμαρτύρεσαι ίσως να κατάλαβε λάθος αυτό το οποίο προσπάθησα να του πω και ενώ διαμαρτύρεσαι φυσιολογικά δεν μπορούσα να κάνω διαφορετικά, ήταν πεζόντουσαν πάρα πολλά. Αποβάλλεσαι και όλα θεωρώ ήταν ένα πολύ μεγάλο λάθος. Από εκεί και πέρα όπως είπα τα λάθη είναι ανθρώπινα, τα λάθη είναι μέσα στο ποδόσφαιρο, γίνονται πολλά, επομένως εγώ θα το ευχηθώ ότι καλύτερο δεν έχω τίποτα εναντίον του. Ελπίζω λοιπόν όπως είπα αφού συνεχίζει τη δουλειά του να συνεχίζει και να προσέχει να μην ξανακάνει τόσα σοβαρά λάθη αλλά δεν έχω κάτι εναντίον του προς Θεό. Να τον ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να του ευχηθούμε καλή συνέχεια στο δύσκολο έργο που έχει αναλάβει στην Ισπανία. Να τον δούμε σύντομα στη Θεσσαλονίκη και σένα φυσικά Αντώνη, σε ευχαριστήσουμε για πολλωστή φορά για την πολύτιμη βοήθειά σου. Όσον αφορά εμένα, ξέρεις ότι δεν τα κάνω σκόπος και όποτε θέλετε με τη διάθεσή σου. Καλά τα μιλάς. Καλά τα μιλάς στα Ισπανικά. Τα έχεις μάθει καλά. Τα έχεις μάθει καλά. Βελτιώθηκες. Μου έχει λείψει αυτό το κομμάτι. Τέλος πάντων, Δαβίτε, quiero agradecer un montón por tu tiempo, por la entrevista y ojalá que estemos en un contacto más directo. Pues muchas gracias. Desear a Laris que consiga su ascenso a primera división y que bueno, aquí tenéis un Arianor más y que le desea lo mejor a ese equipo que queremos tanto. Un abrazo muy fuerte. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το δικό σας το χρόνο. Εύχεται η ομάδα του χρόνου να είναι στην αλφαβητική εκεί που πρέπει να είναι και το εύχεται όπως είπε και στα ελληνικά ένας ακόμα Αριανός ο οποίος μέσα από την καρδιά του πάντα θα έρχεται στην ομάδα του ό,τι καλύτερο. Θέλει λοιπόν στον κόσμο του Άρη και σε εσάς μια πολύ θερμή αγκαλιά. Έχουν έρθει εδώ ψυχάρα, παικτάρα, τέτοια μεταβίβασέ του τα. Αυτοί είναι οι χαρακτηρισμοί. Από τον κόσμο. Δεν ακούει μάλλον. Hola. ¿Oyes? Sí, ahora sí. Okay, nos dicen que han llegado un montón de mensajes que te dicen crack, fenómeno, pectara, como te acuerdas que te llamaban aquí, que tienes un alma muy grande, un corazón muy grande. Ese es mi papá, Antonio. ¿Eh? Ese es mi papá. El que está mandando todos los mensajes es mi papá. Ah, sí, λέει μην τα μεταφέρετε, λέει ο μπαμπάς του είναι, λέει το μπαμπάς του είναι σε ελληνικά μηνύματα. Τον ευχαριστούμε, ευχαριστούμε, Νταβίτ. Ευχαριστούμε, ευχαριστούμε. Un beso muy fuerte, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Ευχαριστούμε πολύ και τους δύο, και τον Νταβίτ Αγάνθο και τον Αντώνη τον Σαριόγλου. Για αυτά που μας είπε, βλέπετε με τι σεβασμό μιλάει και με τι, παρά το γεγονός ότι έχει ένα θεματάκι με τη δεύτερη του χρονιά, το είπε θεματάκι. Ωραία, θεματάρα έχει. Όχι θεματάκι. Εδώ σου είπε ότι ήταν στημένη η ομάδα να πέσει εκ των έσω. Τι θεματάκι. Διάλειμμα και επιστρέφω. 0-2 ο Ηρακλής να πούμε. 0-2 ο Ηρακλής κερδίζει την ΑΕΚ. Όποιος κερδίσει πάει Final Four στο βόλεϊ. Οπότε είναι 0-2 ο Ηρακλής. 0-2 στα σετ, έτσι. Μην το ξεχνάμε. Δώσαμε και την ενημέρωση και πάμε στο διάλειμμα. Λοιπόν, από τον Νταβίτ Αγκάνθο που μας ξύπνησε έτσι κάποιες αναμνήσεις, βλέπαμε και κάποια βιντεάκια του τώρα στο διάλειμμα. Πάμε σε ένα άλλο παιδί που ανδρώθηκε στον Άρη και αγωνίζεται στον επόμενο αντίπαλο της ομάδας, τον Ιγυνιακό, και πρέπει να τον πρόλαβε κιόλας τον Νταβίτ Αγκάνθο, ο Παντελής ο Αντωνιάδης. Καλησπέρα, Παντελή. Καλησπέρα, Αλέξη. Καλησπέρα, Χρήσανθε. Τον πρόλαβε, δεν είναι, τον Αγκάνθο. Ναι, θα ήθελα να δώσω και χαιρετισμού στον Αντώνη και στον Νταβίτ που μας ακούνε. Και να του πω κάτι του Νταβίτ. Αμίγκο έρεσουν γουγκαθών. Τι είναι αυτό? Σημαίνει. Πάρ' το Σαριόγλου λίγο ξανά. Δεν πιστεύω να κάνει μια βρισιά. Για πες το πάλι, Αμίγκο, φίλε. Ναι, Αμίγκο. Έρεσουν γουγκαθών. Έρεσουν γουγκαθών. Το γουγκαθών πες μας. Πεκτάρα. Ναι, ναι. Είσαι πεκτάρα, σημαίνει. Βλέπαμε τώρα βιντεάκια, απίστευτο τελείωμα. Είναι το φοβερό τελείωμα που είχε κάνει στο 2-2 με τον Μπάουκ στο Βικελίδη, την ισοφάριση, το 1-1. Τι θυμάσαι, φαντάζομαι και εσύ, με το κατέβασμα και το εκπληκτικό σου με το αριστερό στο γάμα. Τυχερός, γιατί ήμουνα στην ομάδα τότε και ήταν από τους ποιοτικούς, αν όχι ο πιο ποιοτικός μαζί με τον Τάτο, συμπαίχτες που είχα ποτέ μου. Είναι μεγάλη παιχτάρα. Ναι. Και αν δεν είχε τα θέματα με τα γόνατα, θα. Θα έκανε ακόμα περισσότερο. Τα είχε και από μικρός, γι' αυτό έφυγε από εκεί που ήταν. Να. Εντάξει, για όσους δεν το θυμούνται, φαντάζομαι ότι περισσότεροι το θυμούνται,
ο Νταβίτ ανδρώθηκε στη Ρεάλ Μαδρίτη. Δεν είναι κανένα τυχαίο. Δηλαδή, στην ομάδα τη Μαδρίτη και μάλιστα με πολύ μεγάλε προοπτικέ ω πιτσιρικά. Να κάνει πολύ μεγάλη καριέρα, αλλά δυστυχώ προδόθηκε από τα γόνατά του. Είναι αυτό που είπα. Δεν θα ερχόταν στην Ελλάδα άμα δεν είχε τα ζητήματα αυτά. Αλλά ένα πάρα πολύ καλό φόρ που πέρασε από το ελληνικό πρωτάθλημα. Ας επιστρέψουμε στη σκληρή πραγματικότητα τώρα. Αγκάνθο δεν έχει ο Άρης, αλλά νομίζω, Παντελή, ότι έχει μια πολύ καλή ομάδα φέτος για τα δεδομένα της Football League. Ναι, ισχύει αυτό. Το έχει δείξει και σε κάθε παιχνίδι που αγωνίζεται ότι το στερεί είναι για παραπάνω. Και γι' αυτό είναι κιόλας και το φαβορί για την άνοδο. Πάντως εσείς κάνατε μια νίκη την περασμένη αγωνιστική που έκανε θόρυβο. Και μάλιστα ανέβασες και ένα πάρα πολύ εύστοχο σχόλιο στο προσωπικό σου λογαριασμό ότι εσείς πήγατε για καρναβάλι πήγατε, αλλά το διπλό φέρατε από την Παναχαϊκή. Έτσι ακριβώς, και εμείς πήγαμε έναν αέρα, εντάξει, ας πάμε να παίξουμε, ευχαριστούμε και ό,τι βγει. Έγινε και το καρναβάλι ευκαιρία, μια χαρά μας έκατσε και τελικά πήραμε το διπλό, ναι. Τώρα τη φωτογραφία με το σκόρ την κανόνισες, έτσι. Ναι, ήμουν κοντά εκεί, γιατί λέω σίγουρα θα τραβήξουν φωτογραφία. Κοίταξε, δεν μας ενοχλούν αυτές οι φωτογραφίες. Την Κυριακή δεν θέλουμε τέτοια πράγματα. Μας καταλαβαίνεις εσύ, μας νιώθεις, έχεις περάσει από εδώ. Πάντως είναι ένα παιχνίδι που πάτε νομίζω με την ίδια λογική που πήγατε και στην Πάτρα, έτσι. Ένα παιχνίδι που πάτε να το ευχαριστείτε και ό,τι βγει. Κοιτάξτε, το νέο χρόνο έχουμε κάνει μια καινούργια αρχή. Είμαστε πολύ καλύτεροι σε όλους τους τομείς. Ναι. Και πιστεύω θα πετύχουμε το στόχο μας, που είναι βέβαια μια εύκολη παραμονή και από εκεί πέρα μια καλή πορεία. Και τώρα, όπως είπε την Κυριακή, είναι άλλο ένα παιχνίδι όπως αυτό που μας πέρασε. Mm-hmm. Θα πάμε να παίξουμε μπάλα, να το ευχαριστηθούμε. Αν και είδα βροχές, δεν ξέρω κατά πόσο θα παίξουμε μπάλα εμείς και ο Άρης. Ναι. Αλλά με αυτό το σκεπτικό πάμε εμείς, όπως το είπατε ακριβώς. Ναι, δυστυχώς το γήπεδο του Αιγινιακού, όταν ο καιρός δεν είναι καλός, δεν ευνοεί για να παίχτε ποδόσφαιρο. Πάλι θα πάμε για μια λασπομαχία, δηλαδή, αν είναι έτσι. Έτσι ακριβώς πιστεύω θα κρυθεί. Στη δύναμη, στις μονομαχίες, στο πάθος και στις λεπτομέρειες. Εντάξει, για σένα δεν είναι η πρώτη φορά, βέβαια, Παντελή, που παίζεις κόντρα στον Άρη τα τελευταία χρόνια. Πώς είναι όμως να παίζεις, γιατί ήσουν από μικρό παιδάκι, από πάρα πολύ μικρή ηλικία στον Άρη, είσαι πολλά πράγματα, πήρες τίτλο, δεν είναι και λίγα αυτά που πέρασες. Εντάξει, υποκειμενικά τις δουλειές που κάνεις, εκείνη τη στιγμή δεν βλέπεις χρώματα και συναισθήματα και τίποτα. 90 λεπτά είναι, δίνεις όλα και ό,τι βγει, έτσι είναι. Δεν μπορείς να κάνεις κι αλλιώς, είναι η δουλειά σου. Ναι, σωστά. Ποια βλέπεις ότι είναι η μεγαλύτερη διαφορά του φετινού Άρη? Κοιτάξτε, αυτό που είχα πει, οι διαφορές που βλέπω είναι ότι πέρσι ο Άρης πάλι είχε πολύ ποιοτικό ρόστερ. Ναι. Μην πω και πιο ποιοτικό από το φετινό, σαν ονόματα. Σαν ονόματα, ναι. Δεν έχεις άδικο. Αλλά το θέμα αυτό είναι ότι δεν δεθήκανε αυτοί οι παίχτες. Ποτέ δεν έγινε ομάδα ο Άρης πέρσι. Είχε... πάντα βασιζόταν σε κάποια ατομική ενέργεια ή σε λάθη του αντιπάλου, ποτέ δεν ήταν ομάδα. Φέτος βλέπω ότι είναι ομάδα, ότι κρίνει τον αντίπαλο, ότι πάνε όλοι μαζί από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο. Αυτή εδώ είναι οι διαφορές. Πιστεύεις, αρκετοί ξέρεις τι λένε, ότι θα το καταλάβεις και καλύτερα εσύ, γιατί νομίζω είναι και η θέση σου, ότι ο Άρης πέρσι, πέρα από τις όποιες διαφορές είχε στις όποιες θέσεις, δεν είχε τα δύο αμυντικά χαφ που έχει φέτος. Και ότι ο Μουμίν με τον Ιντζόγλου βοηθάνε πάρα μα πάρα πολύ την ομάδα καταρχήν να κρατάει πίσω το 0. Ο Άρης έχει δεχτεί 5 γκολ σε 16 παιχνίδια που έχει αγωνιστεί, το άλλο με τον Αχαρναϊκό, και τον έχουν βοηθήσει πάρα πολύ αυτοί οι δύο ποδοσφαιριστές στο χώρο του κέντρου. Δεν ξέρω αν συμφωνήσετε και το λέω γιατί είναι και η θέση εκεί, στο χώρο του κέντρου κινείσαι και εσύ. Ναι. Δεν μπορώ να κάνω κι αλλιώς. Φυσικά θα συμφωνήσω. Τα αμυντικά χαφ είναι οι αφανείς ήρωες κάθε ομάδας, κάνουν την αθόρυβη δουλειά που λέμε. Mm-hmm. Άμα μια ομάδα δεν έχει καλά αμυντικά χαφ, δεν πάει καλά και γενικά η ομάδα. Έτσι είναι. Δηλαδή φέτος κάνουν τη διαφορά πιστεύω αυτοί οι παίχτες. Ειδικά ο Μουμέν μου αρέσει πάρα πολύ, τον παρακολουθώ, είναι και έμπειρος βέβαια, είναι 30 χρονών. Mm-hmm. Και κάνει πολύ καλή δουλειά. Mm-hmm. Άρα θα έχεις δύσκολο έργο. Κοιτάξτε, εμένα το έργο μου είναι να κόβω, όχι να μοιράζω. Οπότε το δύσκολο έργο θα έχουν τα δεκάρια μου. Εγώ θα έχω το ανασταλτικό κομμάτι. Πάλι δύσκολο έργο θα είναι, εννοείται. Έτσι. Εντάξει, υπάρχουν αρκετοί ποιοτικοί παίκτες. Νομίζω ότι πιο φόκους οι περισσότεροι. Εντάξει, πέφτουν τα φώτα εκεί. Είναι στον Πλατέλα. Αυτό θα έλεγα κι εγώ. Ναι. Mm-hmm. Το κλειδί είναι ο Βαγγέλης. Δηλαδή κλείνει προς τα μέσα. Κρατάει μπάλα παραπάνω. Έχει τον αέρα, έχει την εμπειρία. Εννοείται ότι
ξέρει και πολύ μπάλα. Πιστεύω είναι το κλειδί και άμα κλείσουμε το Βαγγέλη, ίσως μπορέσουμε να πάρουμε θετικό αποτέλεσμα. Άμα τον αφήσουμε να κάνει το παιχνίδι του, δύσκολα είμαστε. Συμφωνείς ότι ένα θετικό για τον Άρη επιπλέον και αρνητικό βέβαια για όλους τους αντιπάλους είναι το γεγονός ότι πλέον έχει έρθει και ένας ακόμα ποιοτικός παίκτης που δεν υπήρχε πριν. Ο Χαντί, που εγώ θεωρώ ότι μπορεί και σε πολλές φάσεις τον βλέπουμε να βοηθάει στην απελευθέρωση του Πλατέλα. Γιατί πριν, όπως έλεγες, πέφτανε σε κάποια μάτσα τελευταίες 5-6 αγωνιστικές πριν έρθει ο Χαντί, πέφτανε όλοι πάνω στον Πλατέλα και δυσκολεύονταν πάρα πολύ ο Άρης. Θεωρείς ότι ο Χαντί μπορεί να τον απελευθερώσει εντελώς ποδοσφαιρικά? Ναι, είναι αυτό που λες. Δηλαδή, όταν έχει στο νου σου, όταν δηλαδή με θα μιλήσει ο προπονητής μου και θα μου πει, ξέρεις τι, έχεις ένα κλειδί παίχτη, κλείσ' το. Να θα πω, οκ, το μυαλό μου είναι εκεί. Άμα μου μιλήσει και μου πει ότι ξέρεις τι, έχεις δύο καλούς, έχεις τρεις καλούς, εκεί πέρα όλη η ομάδα πρέπει να προσαρμοστεί με βάση αυτούς τους παίχτες. Και έτσι γίνεται πιο δύσκολο το έργο, όπως το είπα, το ακριβώς. Και βέβαια, εντάξει, δεν ξέρω πώς το εξηγείς εσύ. Ο Άρης είναι φυσικά πρώτος από την πρώτη αγωνιστική φέτος. Έχει ένα σημαντικό προβάδισμα για την άνοδο και όλο αυτό το έχει πετύχει Παντελή, χωρίς έχοντας ένα εμφανές πρόβλημα σε πολλά παιχνίδια στο σκοράρισμα. Παίρνει πολλά γκολ από στατικές φάσεις. Βρίσκει βέβαια τον τρόπο να σκοράρει, αλλά δεν έχει αυτό τον φόρτο γκίλερ που λέμε μέσα στην περιοχή. Είναι βέβαια η δεύτερη καλύτερη επίθεση. Έτσι, ναι. Μην το ξεχνάμε. Πιστεύω, δεν φταίει ότι δεν έχει το φόρτο γκίλερ. Είναι η κατηγορία έτσι. Η κατηγορία είναι πάρα πολύ δύσκολη. Πολλοί λένε ότι είναι και πιο δύσκολη και από την άλλη εθνική. Δεν είναι τυχαίο. Είναι πολύ δύσκολη. Όλες οι ομάδες είναι ψηλοκοντά, όλες οι ομάδες θα παίξουν κλειστά. Ειδικά με τον Άρη δεν θα κάτσουν να παίξουν την μπάλα κάτω, θα παίξουν με άλλο τρόπο. Είναι δύσκολο να βάλεις γκολ. Αλλά εκεί ερχόμαστε αυτό που είπα, ότι ο Άρης είναι ένα. Δηλαδή, όπως το είπα, ή με τον δύσκολο τρόπο ή με τον εύκολο, θα την πάρει την νίκη. Αυτό δείχνει φέτος. Ενώ πέρσι δεν το έκανε. Ναι, και φέτος άλλωστε οι τρεις απώλειές του είναι όταν δεν σκόραρε. Όταν έμεινε στο 0. Έχει τρεις ισοπαλίες με 0-0 και 14 νίκες από εκεί και έπειτα. Ναι. Εσείς πάντως τη βελτίωση του Εγινιακού πώς την εξηγείς? Έχετε αρκετά νέα πρόσωπα, είστε καλύτερα, πατάτε καλύτερα? Νομίζω ότι μετά την 5η-6η αγωνιστική έχετε δείξει ένα καλύτερο πρόσωπο. Ξεκινήσατε λίγο, όχι λίγο, πολύ άσχημα. Βέβαια πέσατε και σε όλα τα δύσκολα μάτς στην αρχή, έτσι. Άρη εκτός έδρας, Όφη εκτός έδρας, ήταν και το πρόγραμμα λίγο βαρύ. Αυτό θα σου έλεγα, ότι ναι μεν φταίει το πρόγραμμα, αλλά και εμείς δεν μπήκαμε πολύ δυνατά. Αλλά το πρόγραμμα φταίει 100%. Δηλαδή όταν έχεις τις πρώτες τέσσερις αγωνιστικές, Άρη, Όφη, Δράμα, Καλαμαριά, καταλαβαίνεις, είναι δύσκολο. Και τότε ειδικά η Καλαμαριά πήγαινε και για άνοδο, ήταν αλλιώς. Ήταν η απαρχή μάλλον εκεί, Ναι, έτσι ακριβώς. Δηλαδή τη βλέπεις αλλιώς. Αλλά εντάξει, το στρώσαμε το πράγμα όπως φαίνεται. Θα πετύχουμε το στόχο μας, είμαι 100% σίγουρος. Και από εκεί και πέρα, όσο μια καλύτερη πορεία μπορέσουμε να κάνουμε, θα είναι και καλό και για εμάς προσωπικά, για σαν ποδοσφαιριστές, για την καριέρα μας. Τι βλέπεις για σένα, για να το κλείσουμε κιόλας, τις προοπτικές στο ελληνικό ποδόσφαιρο? Είναι δύσκολα τα πράγματα, κακά τα ψέματα. Και η football league είναι μια πολύ δύσκολη κατηγορία, όπως είπες. Τι όνειρα έχεις προσωπικά? Κοιτάξτε, τα όνειρά μου εννοείται ότι είναι όπως κάθε ποδοσφαιριστής να κάνει μια μακριά καριέρα, στην Αλφα Εθνική εννοείται, να βγάλει κάποια χρήματα και από εκεί και πέρα να δει τι θα κάνει. Αλλά όπως είπατε, στην Ελλάδα δυστυχώς είμαστε δύσκολοι. Εδώ είμαι 23 χρονών και ακόμα με φωνάζουν μικρό, να φανταστείτε, που δεν υπάρχει πουθενά αυτό. Μικρός είσαι. Αλλά παρόλα αυτά... 41, 42, πόσο είσαι, μικρός είσαι. Οι άλλοι στην Ευρώπη, στην ηλικία μας, έχεις δίκιο, ναι. 18, είναι... link στα 23 είναι φτασμένοι ήδη. Πλάκα, μόνο 23 ακόμα. Ναι, είμαι 23. Όταν πήρες το πρωτάθλημα με την ΚΑΠΑ 17, πόσο ήσουν? 18 τότε ήμουν. Είχες πατήσει τα 18. Ναι, τόσο, ναι, είχα κλείσει. Δεν δείχνει τόσο μακριά αλλά και τόσο κοντά αυτή η πενταετία πίσω? Αυτό ακριβώς που είπες, αυτή η έκφραση τα λέει όλα. Τόσο μακριά αλλά και τόσο κοντά. Μάλιστα. Θέλουμε να ευχηθούμε ό,τι καλύτερο για σένα προσωπικά, καθώς έχεις ακόμη πολλά χρόνια ποδόσφαιρο μπροστά σου. Κυριακή να χάσετε όμως. Μετά πάρτε τα σερί 10 μάτς συνεχόμενα, δεν μας ενοχλεί. Κοίταξε, το λέμε σε όλους αυτό, να ξέρεις, όσους φιλοξενούμε από τους άλλους, το λέμε. Ναι, να είστε καλά. Έχει πετύχει μέχρι τώρα πάντως. Να είσαι γερός, Παντελή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
Ένα παιδί το οποίο βλέπετε πριν από 5 χρόνια, 6 χρόνια πήρε το. Έπαιζε στην ομάδα με προπονητή τον Τάσο Τορφέο. Αρχηγός. Ποιος άλλος ήταν τότε, ο Σουνάς, ο Ματζάρης τερματοφύλακας. Εγώ θεωρώ ότι αδικείται στον Αιγινιακό και θεωρώ και πιστεύω. Μηχανάκι, ένα μηχανάκι. Ότι μπορεί το παιδί με ένα κατάλληλο αυτό που λέμε το σπρόξιμο, το μανατζερικό θες. Από ό,τι θες μπορεί να κάνει. Να παίξει ακόμα και στην Α Εθνική σε ομάδες. Εντάξει, δεν είπα να παίξει στον Παναθηναϊκό ή σε έναν καλό Άρη. Αλλά πιστεύω ότι σε πολλές μικρομεσαίες ομάδες της Α Εθνικής παίζουν πολύ χειρότεροι παίκτες από την Παντελή. Και το αξίζει, αλλά έχει ένα μειονέκτημα. Είναι πολύ καλό παιδί. Ναι. Αυτό δεν ξέρω το κατά πόσο μπορεί να το βοηθήσει. Είναι πολύ καλό παιδί. Και χαιρόμαστε εμείς όταν υπάρχουν παιδιά που έχουν βγει από τον Άρη να αγωνίζονται σε άλλες ομάδες, γιατί αντιλαμβάνονται τι σημαίνει Άρης. Ο Παντελής αντιλαμβάνεται τι σημαίνει Άρης. Και παρόλο που δεν μ' αρέσει, σε όλα τα μάτς που έπαιξε αντίπαλος με τον Άρη, ήταν ο καλύτερος παίκτης του αντιπάλου. Γιατί είναι αυτό που είναι επαγγελματίας ποδοσφαιριστής και κοιτάει πέρα από τη. Εντάξει, μεταξύ μας αγαπάει την ομάδα, παρόλα αυτά δείχνει ότι πρέπει εκείνα τα 90 λεπτά να κάνει το καλύτερο για την ομάδα του. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, ακόμα και όταν είναι αντίπαλος της ομάδας μας. Εντάξει, το άσχημο είναι ότι δυστυχώς δεν θα έχει καλό καιρό την. Τι, εδώ έχει βροχές, όλη τη βδομάδα θα βρέχει εκεί. Τώρα θα πάμε σε μια λασπομαχία. Από ό,τι φαίνεται. Εντάξει. Γι' αυτό χρειάζεται ο Διαμαντόπουλος, φίλε. Ναι. Να ξέρεις. Γι' αυτό χρειάζεται ο Διαμαντόπουλος. Και θα μετρήσουν πάρα πολύ οι στατικές φάσεις για ένα ακόμη παιχνίδι. Και ευτυχώς ο Άρης είναι δυνατός φέτος στις στατικές φάσεις. Ευχαριστούμε πολύ όλους εσάς που μείνατε μαζί μας. Τον Χρήστο Κιώση πίσω από την κονσόλα του ήχου και όλους εσάς. Αύριο πάλι, λίγο μετά τις 5 το απόγευμα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.